Γεια σας, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα διάλεξη του μαθήματος Συστήματα Παράλληλης Κατανεμμένης Επεξεργασίας. Έχουμε αναπλήρωση σήμερα του μαθήματος που χάθηκε την καθαρή Δευτέρα. Και πριν ξεκινήσουμε με την θεωρία, θα ήθελα να δούμε μαζί, και θα κάνω share τώρα τα lab points, προκειμένου να δούμε πώς τα πήγατε στο προηγούμενο εργαστήριο. Κάνω λοιπόν share την οθόνη μου. Υπενθυμίζω στο LSIGR Lab Points καταγράφονται οι πόντοι που συγκεντρώνεται από τα εργαστήρια και έχουν καταγραφεί οι πόντοι μέχρι και το τρίτο εργαστήριο και όπως βλέπετε 72 άτομα παρέδωσαν στο τελευταίο εργαστήριο. 8,10 είναι ο μέσος όρος των lab points, δηλαδή στο 81%, που είναι πολύ καλό ποσοστό. Και ελπίζω να συνεχίσετε με αυτούς τους υψηλούς ρυθμούς και να κατανοήσετε τις δεξιότητες που απαιτούνται, δηλαδή OpenMPI και OpenMP. Σχετικά τώρα με την εργασία, αποφάσισα να μην την ανακοινώσω σήμερα, αλλά η γραπτή εργασία 1 θα παραδοθεί μαζί με τη γραπτή εργασία 2 και για να σας διευκολύνω, αποφάσισα να είναι ένας κώδικας που θα αναπτύξετε σηριακός και θα τον παραλληλοποιήσετε κατά OpenMPI και OpenMP. Και γι' αυτό μπορεί να παραδοθεί μαζί με την ολοκλήρωση της ενότητας του OpenMP. Το θέμα θα σας το αναφέρω στη Δευτέρα που θα έχουμε μάθημα, Δευτέρα 7 η ώρα το πρωί. Και όπως σας είπα, θα είναι ένας σηριακός κώδικας που θα τον υλοποιήσετε εσείς. Ο καθένας δηλαδή θα τον υλοποιήσει με τον δικό του τρόπο. Είναι ατομική εργασία. OpenMPI παραλληλοποίηση, OpenMP και ασφαλώς εκτέλεση στο cloud. Και θα έχω οδηγίες ως προς το τι απαιτώ να κάνετε, θα συνοδεύετε από μία γραπτή αναφορά σε πρότυπο IEEE δίστυλο από 2 σελίδες full, είναι το ελάχιστο, μέχρι 4 σελίδες, το μέγιστο. Το κείμενο θα είναι στα ελληνικά και θα πρέπει να έχει ως μια τεχνική έκθεση, να έχει και το εισαγωγικό κομμάτι, πώς αναπτύχθηκε το σηριακό, πώς έγινε η παραλληλοποίηση, με ποια τεχνική, να υπάρχει δικαιολόγηση λοιπόν, να υπάρχουν γραφήματα σχετικά με την επιτάχυση και την αποτελεσματικότητα της παραλληλοποίησης που έχετε επιτύχει, και συμπεράσματα. Ξαναλέω, θα έχουμε παράδοση και τους κώδικες, θα πρέπει να παραδώσετε και τους κώδικες, με screenshot της εκτέλεσης, και βέβαια να γίνει τεκμηριωμένα η όλη διαδικασία, να τεκμηριωθεί κατάλληλα και θα βαθμολογηθείτε από αυτό. Δηλαδή δεν θα είναι μόνο η παραλληλοποίηση, αλλά θα είναι και η τεχνική αναφορά που θα παραδώσετε, που δεν θα βαθμολογηθεί μόνο δηλαδή το speed up που θα επιτύχετε. Ως μηχανική πρέπει να γνωρίζετε να γράφετε τεχνικές αναφορές. Έτσι λοιπόν, η μισή βαθμολογία θα καθοριστεί από την τεχνική αναφορά που θα παραδώσετε. Υπενθυμίζω ότι οι εργασίες που θα έχουν επιτύχει πολύ ψηλή βαθμολογία θα κληθούν και σε προφορική εξέταση. Εν δυνάμει, όσες είναι πάνω από το 50% της βαθμολογίας θα κληθούν σε προφορική εξέταση και από αυτές που είναι πάνω από το 50% θα επιλέξουμε τις μεγαλύτερες. Εντάξει, θα δούμε τώρα το threshold που θα τοποθετηθεί. Πάντως, θα κληθούν κάποιοι φοιτητές σε προφορική εξέταση. Ο χρόνος. Ρώτησε για το χρόνο κάποιος. Ο χρόνος θα είναι στο τέλος της ενότητας
του OpenMP. Ενδεχομένως και μια εβδομάδα μετά μπορώ να δώσω παράταση. Αλλά σκεφτείτε ότι υπάρχει και μια γραπτή εργασία για το cloud και παραλληλοποίηση στο cloud, που και αυτό θα απαιτήσει κάποιο χρόνο. Αυτό θα έχει χρόνο παράδοσης, που αναγράφεται στο εκπαιδευτικό συμβόλαιο. Είναι μια εβδομάδα, νομίζω, πριν την καταληκτική εβδομάδα, πριν τη 13η εβδομάδα. Οπότε να το γνωρίζετε αυτό. Και θα ανοίξω τώρα το... E-class για να δούμε για το εκπαιδευτικό συμβόλαιο. Τι αναφέρει το εκπαιδευτικό συμβόλαιο στα έγγραφα του μαθήματος. Γενικά, εκπαιδευτικό συμβόλαιο. Το οποίο αναφέρει, είπαμε, MPI και OpenMP, δύο μονάδες. Δύο μονάδες με την τεχνική αναφορά, βέβαια, που θα το συνοδεύει. Μία γραπτή εργασία σε cloud, σε HPC, μία μονάδα. Μία εξέταση κώδικα και τα lab points που συγκεντρώνεται. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω κάτι για την ομαδική παρουσίαση ενός επιστημονικού άρθρου. Μία μονάδα θα λάβει αυτή η παρουσίαση. Συγκεκριμένα, πριν το Πάσχα, την εβδομάδα λοιπόν πριν από το Πάσχα, θα σας ανακοινώσω ένα θέμα και θα πρέπει εσείς να ψάξετε στη βιβλιογραφία, να βρείτε κάποιο επιστημονικό άρθρο σε έγκριτο ασφαλώς εκδοτικό οίκο, όχι όπου να είναι, όχι σε κάποιο ινδικό ή κινέζικο που δεν το ξέρει κανείς, για να βρείτε το θέμα, ένα paper που θα καλύπτει αυτό το θέμα. Θα ήταν καλό να το στείλετε ως τίτλο και συγγραφής σε μένα και στους συνεργάτες μου για να σας πούμε κατά πόσο εμπίπτει στην κατηγορία στη θεματική αυτή ενότητα. Να σας δώσουμε λοιπόν το OK ή να σας πούμε ότι είναι ημιτελές το άρθρο και δεν αξίζει καν να ασχοληθείτε με αυτό το άρθρο, πρέπει να βρείτε κάποιο άλλο. Και αυτό το κάνω γιατί θέλω να ψάχνετε σε επιστημονική βιβλιογραφία. Ξέρετε, είναι σημαντικό ως μηχανική, ως ενδυνάμει μηχανική, να μπορείτε να ψάχνετε σε βιβλιογραφικές πηγές για κάποιο ζήτημα. Και αποφάσισα λοιπόν αυτό το εξάμηνο να δώσω τη δυνατότητα να ασκήσετε αυτό το ερευνητικό χαρακτηριστικό που πρέπει να έχετε, να ψάξετε ένα άρθρο, και όχι μόνο αυτό, είναι το soft skill καταρχήν της έρευνας και από την άλλη το soft skill της παρουσίασης. Γιατί θα πρέπει να το παρουσιάσετε. Η παρουσίαση θα γίνει τη 13η εβδομάδα, σύμφωνα με ένα πρόγραμμα, όποιος θελήσει βέβαια, γιατί όποιος θελήσει για μια μονάδα θα το παρουσιάσει. Θα ανακοινώσω λοιπόν ένα πρόγραμμα, θα ζητήσω καταρχήν πόσα άτομα ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν, θα είναι η Παρασκευή της τελευταίας εβδομάδας, της 13ης εβδομάδας, με τη σειρά ανά 5 λεπτό. Και το επιστημονικό άρθρο μπορεί να το αναλάβει είτε ένα άτομο είτε δύο άτομα. Θα είναι μια ανοιχτή πρόσκληση, δηλαδή θα είναι public το κανάλι. Τώρα κατά πόσο θα καταγραφεί στο YouTube, δεν νομίζω να το καταγράψω στο YouTube, αλλά σίγουρα θα έχω ένα δεσμό που θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος, ότι οι φοιτητές του μαθήματος παράλληλα κατά μέρος τμήματα παρουσιάζουν κάποιο επιστημονικό άρθρο και από αυτό θα βαθμολογηθείτε. Ενδεχομένως μπορεί να γίνουν κάποιες ερωτήσεις, αλλά να ξέρετε, θα σας αναφέρω κατά πόσο πρέπει να πληρεί κάποια στοιχεία. Για παράδειγμα, θα σας πω, στην παρουσίασή σας πρέπει να καλύπτετε το motivation, την τρέχουσα κατάσταση, ποια είναι η μεθοδολογία, materials, method, results, και οι πιθανές επόμενες επεκτάσεις, αλλά θα πρέπει να το κατανοήσετε αυτό το άρθρο, γιατί θα κάνω και κάποια εξειδικευμένη ερώτηση που θα πρέπει να μπορείτε να είστε σε θέση να την απαντήσετε. Αυτό λοιπόν θα καθορίσει πόσο θα πάρετε από μία μονάδα. Από 0 μέχρι μία μονάδα, αναλόγως με την πληρότητα της παρουσίασης. Στην παρουσίαση
που και αυτό είναι ένα soft skill που πρέπει να αποκτήσετε. Ως μηχανική πρέπει να παρουσιάζετε κάποιο έργο, πρέπει να έχετε μια ευχέρεια στο λόγο. Και το public speaking, ξέρετε, είναι άκρως απαραίτητο. Γι' αυτό λοιπόν έχω εισάγει αυτό το εξάμεινο. Αυτά εδώ για τις μονάδες, όποιος θέλει αυτές τις μονάδες, να καλλιεργήσει αυτές τις δεξιότητες. Οι οποίες είναι και στους μαθησιακούς στόχους, ξέρετε. Άμα δείτε μαθησιακούς στόχους για το μάθημά μου, για τα συστήματα παράλληλης κατανομής επεξεργασίας, δεδομένου ότι είναι και στο 8ο εξάμεινο, έχει ως μαθησιακούς στόχους να μπορούν να ερευνούν ένα θέμα και να το παρουσιάζουν. Γι' αυτό λοιπόν βάζω και αυτό για να σας οθήσω και προς αυτή την κατεύθυνση. Η παρουσίαση δεν είναι υποχρεωτική, απλώς αν κάποιος δεν κάνει την παρουσίαση θα χάσει αυτή τη μια μονάδα. Δηλαδή όλα αυτά δεν είναι υποχρεωτικά. Κάποιος μπορεί για παράδειγμα να μην παραδώσει γραπτή εργασία MBI, χάνει μια μονάδα. Μπορεί να μην παραδώσει γραπτή εργασία OpenMP, χάνει μια μονάδα. Μπορεί να μην παραδώσει γραπτή εργασία σε HPC, χάνει μια μονάδα. Καταλαβαίνετε ότι τίποτα δεν είναι υποχρεωτικό. Βέβαια, υποχρεωτικό είναι να έρχεσαι στο εργαστήριο, γιατί καταγράφονται οι απουσίες και οι παρουσίες σας. Αυτό ναι, είναι υποχρεωτικό. Αλλά το τι παραδίδεται από αυτά δεν είναι υποχρεωτικό. Και ο Αντώνης θέλει να ρωτήσει κάτι σε αυτό το σημείο. Αντώνη, σ' ακούω, άμα θέλεις να μας... Ναι, γεια σας κύριε, καλησπέρα. Δεν ξέρω αν το αναφέρατε στην αρχή του μαθήματος. Η ανάθεση της εργασίας, από ό,τι κατάλαβα για την πρώτη εργασία, δεν θα γίνει σήμερα. Θα γίνει τη Δευτέρα. Και οπότε... δεν είναι ανάθεση. Ανακοινώνω τον τίτλο. Δεν αναθέτω σε κάποιον να κάνει εργασία. Απλώς ανακοινώνω. Ναι, συγγνώμη, okay. Είναι ανακοίνωση. Άρα παίρνει και παράταση, ας το πούμε, ο χρόνος παράδοση. Ναι, να είναι. Κοίτα, υπήρχε περίπτωση να είναι δύο διακριτές εργασίες, MPI και OpenMP, που θα ήταν η κάθε μία από τέσσερις σελίδες, δηλαδή θα είχατε 8 σελίδες να παραδώσετε. Αλλά αποφάσισα να σας διευκολύνω και να συνενώσω την πρώτη και τη δεύτερη. Οπότε με συνολικά το πολύ τέσσερις σελίδες, και αυτό είναι όριο τέσσερις σελίδες, να παραδώσετε κάτι μαζί που όμως θα καλύπτει και το MPI και το OpenMP στην καταληκτική εβδομάδα του OpenMP, μια εβδομάδα μετά από τη θεματική ενότητα του OpenMP. Αυτό το κάνω για να σας βοηθήσω να έχετε λιγότερο φόρτο. Τώρα βέβαια, αν πιστεύετε ότι δεν σας βοηθάει, θα μπορούσαμε να το αλλάξουμε. Αλλά εγώ θέλω να σας βοηθήσω με το να μην γράψετε και πολύ περισσότερο κείμενο από ό,τι είχα αρχικά προδιαγράψει. Εσείς δεν ξέρω αν έχετε να το σχολιάσετε αυτό, νομίζω είναι για το καλύτερό σας, για να μπορέσετε να συγκεντρωθείτε καλύτερα σε ό,τι έχετε να κάνετε. Λοιπόν, οι εξετάσεις, όπως σας είπα, είναι πάντα και ενδιάμεση βαθμολογία, δηλαδή και η γραπτή εργασία θα βαθμολογηθεί με ενδιάμεσο ποσοστό, δεν είναι pass-fail, δεν είναι MPS, και η γραπτή εργασία MPI και η γραπτή εργασία OpenMP και η γραπτή εργασία HPC και εξέταση κώδικα και τα lab points, όλα αυτά έχουν ενδιάμεσες βαθμολογίες. Δηλαδή, ας πούμε, τα lab points κάποιοι παίρνουν 6 στα 10, 60% σε ένα εργαστήριο. Όλα έχουν λοιπόν ενδιάμεσες βαθμολογίες. Αυτό ήταν ερώτημα που έλαβα, κατά πόσο όλα είναι με ενδιάμεση βαθμολογία ή όχι. Νομίζω έχω καλύψει όλα τα ερωτήματα. Και σε αυτό το σημείο θέλω να πω και κάτι ακόμα. Υπάρχει, ξέρετε, κάτι που βοηθάει ορισμένους φοιτητές είναι να έχουν μια διαφορετική πορεία μάθησης. Όπως και η ομάδα μας, η ΜΑΙΦΕΟ του Πανεπιστημίου, μας αναφέρει στους καθηγητές ότι είναι καλό να δίνουμε και εναλλακτικές ροές μάθησης και γι' αυτό είπα να δοκιμάσω και μία ακόμα εναλλακτική ροή μάθησης, που είναι η παρακάτω. Κάποιος λοιπόν, αντί να κάνει αυτές τις τρεις, εδώ τρεις γραπτές εργασίες και την τελική παρουσίαση άρθρου, δηλαδή συνολικά πόσο είναι αυτές τις τέσσερις μονάδες. Και την προφορική εξέταση θεωρίας, δηλαδή πέντε μονάδες. Κάποιος λοιπόν αντί να ακολουθήσει την πορεία που αναγράφει το εκπαιδευτικό συμβόλαιο για τις πέντε αυτές μονάδες που αντικαθιστά αυτά τα πέντε βήματα, μπορεί
να κάνει κάτι άλλο. Τι είναι το κάτι άλλο? Το κάτι άλλο είναι να συνεργαστεί με κάποιον υποψήφιο διδάκτορα της ομάδας μου για ένα ερευνητικό θέμα, ένα καθαρά ερευνητικό θέμα, να παραλληλοποιήσει λοιπόν κάποιον αλγόριθμο. Για παράδειγμα, αρχικά είναι οι αλγόριθμοι ρομποτικής που θα γίνει σε συνεργασία με τον υποψήφιό μου διδάκτορα τον Νίκο. Κάποιος λοιπόν, όχι κάποιος, κάποια άτομα που θα θελήσουν να ακολουθήσουν την εναλλακτική αυτή πορεία είναι να συνεργαστούν σαν ερευνητές και να δουν πώς είναι η έρευνα σε άλλο επίπεδο με την ομάδα μου, προκειμένου να παραλληλοποιήσουμε ένα αλγόριθμο και να καταλήξει, και το παραδοταίο θα είναι η συγγραφή πάλι ενός άρθρου όμως για συνέδριο που θα έχει αυξημένες απαιτήσεις, δηλαδή θα πρέπει να είναι στα αγγλικά, θα πρέπει να είναι 4 σελίδες, δίστυλο, IEEE, σύμφωνα με την καθοδήγηση πάντα του διδάκτορά μου και βέβαια την δικιά μου επίβλεψη. Αυτή είναι μια εναλλακτική πορεία. Κάποιος λοιπόν που θέλει να δει πώς είναι η έρευνα, κάποιος που θα ήθελε να δει πώς είναι η έρευνα, σε εβδομαδιαίες συναντήσεις με άτομα του εργαστηρίου μου, να ασχοληθεί με την παραλληλοποίηση αυτού του αλγορίθμου. Όχι, ξαναλέω, ένα άτομο, δηλαδή υπάρχουν κάποια slots, δεν μπορούν δηλαδή και 70 να πάνε, θα γίνει μια επιλογή σε περίπτωση που στείλουν π.χ. 20 άτομα. Τα slots είναι περιορισμένα γιατί μια ομάδα πρέπει να είναι μικρή και ευέλικτη. Δηλαδή, εκτιμώ ότι υπάρχουν το πολύ ως 10 slots, αν ασχοληθούν, αν κάνουμε 2 ή 3 ομάδες με 2-3 υποψήφιους διδάκτορες που έχω. Ο καθένας δηλαδή θα αναλάβει να παραλληλοποιήσει, η κάθε ομάδα θα αναλάβει να παραλληλοποιήσει κάποιον αλγόριθμο και να συγγράψει τα αποτελέσματα σε συνέδριο. Αυτό, αν σας ενδιαφέρει, μπορείτε να μου στείλετε ένα email. Θα έλεγα να περιμένω μια εβδομάδα, δηλαδή να ανακοινωθεί και το θέμα της Δευτέρας. Μέχρι λοιπόν την άλλη Παρασκευή, όποιος ενδιαφέρεται, να μου στείλει ένα email, που σημαίνει ότι 5 μονάδες μπορεί να τις πάρει κάποιος εργαζόμενος σε ένα καθαρά ερευνητικό θέμα, το οποίο θα έχει παραδοταίο τη συγγραφή ενός επιστημονικού άρθρου, που σημαίνει με επίσημο τρόπο σωστή σύνταξη γραμματική, θα έχει βέβαια feedback από εμάς, αλλά θα το βοηθήσει να καταλάβει πώς είναι να γράφει κάποιος επιστημονικά άρθρα, που είναι και μια ωραία εμπειρία. Δηλαδή, αν σκέφτεστε κάποια στιγμή να κάνετε κάποιο μεταπτυχιακό ή και διδακτορικό και τέλος πάντων να κάνετε κάποιο περαιτέρω ενασχόληση με την έρευνα, τότε είναι μια καλή ευκαιρία να δοκιμάσετε αυτό. Αυτό εδώ που ξαναλέω είναι κάτι που για πρώτη φορά το κάνω σε αυτό. Ανοίγω δηλαδή το παράθυρο συνεργασίας σε ερευνητικό κομμάτι με την ομάδα μου για να δούμε αυτό την εναλλακτική ροή μάθησης, όπως μας έχουν μεταφέρει από τη ΜΑΙΦΕΟ, ότι θα ήταν καλό να το δοκιμάσουμε, να δούμε τους φοιτητές μας κατά πόσο μπορούμε να τους εντάξουμε και στην έρευνα. Λοιπόν, κάποια ερωτήματα. Οι γνώσεις που έχετε μέχρι τώρα, οι γνώσεις που έχετε, ασφαλώς είναι λίγες ακόμα. Ακόμα δεν έχουμε καλύψει καν το MPI. Θα πρέπει κάποιος να κατανοήσει το MPI, να κατανοήσει το OpenMP, έχοντας γνώση λοιπόν του προγραμματισμού σε αυτά τα 2 frameworks, τότε μπορεί να συνεχίσει. Άρα, ακόμα είναι πολύ νωρίς. Βέβαια, κάποιος ως συνερευνητής με τους υπόλοιπους θα πρέπει να διαβάζει και λίγο πιο γρήγορα από αυτά που καλύπτουμε εδώ πέρα. Θα πρέπει δηλαδή θα έχουν ένα πιο γρήγορο ρυθμό κάλυψης της ύλης, προκειμένου να μπορέσουν να προχωρήσουν γρήγορα, και βέβαια εννοείται ότι αυτό το παραδοταίο έχει το hard deadline το Σεπτέμβριο. Δεν χρειάζεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο. Μπορεί όμως να ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι θα γίνει hold grade και δεν θα καταδοθεί καμία βαθμολογία τον Ιούνιο. Ερώτηση κάποιος έκανε σχετικά με την προφορική εξέταση.
θα είναι ξεχωριστή. Η προφορική εξέταση είναι προφορική εξέταση θεωρίας. Δεν είναι προφορική εξέταση γραπτής άσκησης. Καταρχήν, στη γραπτή εργασία είπαμε κάποιοι θα κληθούν σε προφορική εξέταση, όχι όλοι. Σε αυτό, όσοι θέλουν να έρθουν για προφορική εξέταση, θα ανακοινώσω πάλι μια μέρα. Αυτό θα είναι μέσα στην εξεταστική, την ημέρα εξέταση του μαθήματος. Κατά το απόγευμα, θα βγει μια ανακοίνωση. Όσοι θέλουν να δηλώσουν την πρόθεση να εξεταστούν, όσοι θέλουν να δηλώσουν ότι θέλουν να εξεταστούν στην προφορική εξέταση, δηλαδή προφορική εξέταση από slides και, τα αντίστοιχα συγγράμματα που σας έχω πει, υπάρχουν μάλιστα στο e-class ενδεικτικές ερωτήσεις θεωρίας που μπορείτε να δείτε. Δεν θα είναι δηλαδή ερωτήσεις τύπου σας δίνω iQuiz, βρείτε μία από τις πέντε είναι σωστή. Κατευθείαν σας ρωτάω, ας πούμε, μία ερώτηση που μπορώ να θέσω άμεσα. Τι ξέρεις για το Messi? Messi Modified Exclusive. Έτσι, μία ερώτηση λοιπόν θα θέτω. Και θα πρέπει και θα λέω απαντάει ο Γιώργος. Και θα πρέπει να απαντήσει, δηλαδή θα είναι στην αίθουσα αναομάδες, 4-5 άτομα, και θα επιλέγω και είναι συνήθως 5 ερωτήσεις και από αυτό καθορίζεται πόσο θα πάρει. Είναι σκαλοπάτια λοιπόν, κάθε ερώτηση δίνει συν 0,20, αν απαντήσει και τις 5, παίρνει 5 επί 0,20. Να ξέρετε αυτό για την προφορική εξέταση, πάλι κάποιος μπορεί να μην έρθει, αλλά δεν θα μπορέσει να πετύχει αυτή τη μία μονάδα. Έτσι γίνεται η προφορική εξέταση. Λοιπόν, κάποια άλλη ερώτηση δεν βλέπω. Μπορούμε να συνεχίσουμε προς την παρουσίαση. Θέλω να σας κάνω μια παρουσίαση, να σας δείξω την παρουσίαση που έχω κάνει σχετικά με θέματα παραλληλοποίησης και την έχω κάνει share. Ωραία. Υπενθυμίζω, σήμερα έχουμε iQuiz στο τέλος, στο τέλος της σημερινής 2 ώρες διάλεξης, 9 παρά 10. Και ας δούμε κάποια θέματα, κάποια tips και tricks που έχω γράψει για την παραλληλοποίηση, για να σας βάλω λίγο στην έννοια της παραλληλοποίησης. Στο εργαστήριο, θυμάστε, είδαμε την Τρίτη, το send, receive, πώς είχαμε functional decomposition. Την Τρίτη θα κάνουμε data decomposition. Να το έχετε υπόψη, δηλαδή θα δούμε την άλλη τεχνική παραλληλοποίησης. Ας δούμε. Πρώτο tip. Όλα τα νήματα διεργασίας εκτελούν το ίδιο πρόγραμμα. Είδατε στο MPI. Δημιουργούμε κάτι, ένα πρόγραμμα, το κάνουμε compile με MPICC και στη συνέχεια αυτό το εκτελέσιμο βρίσκεται στο home directory μας, δηλαδή στο Zafora στην συγκεκριμένη περίπτωση, που είναι NFS, Network File System, και αυτό το εκτελέσιμο, όταν το δίνουμε προς υποβολή στο HPC, δημιουργεί διεργασίες. Δηλαδή το ίδιο αρχείο στο δίσκο δημιουργεί πολλαπλές διεργασίες. Και δημιουργεί ασφαλώς διάφορες διεργασίες σε πολλούς υπολογιστές εν δυνάμει, όχι μόνο σε ένα. Είδατε στο αρχείο υποβολής ότι ορίζαμε αριθμό υπολογιστών και αριθμό επεξεργαστών ανά υπολογιστή. Άρα το ίδιο ακριβώς εκτελέσιμο χρησιμοποιείται σε όλη τη συστοιχεία. Τώρα, αν θέλουμε να είμαστε και λίγο πιο ρεαλιστές σε HPC συστήματα, high performance computing, που έχουν χιλιάδες υπολογιστές, δεν κοιτάνε ένα μόνο NFS, συνήθως όταν υποβάλλουμε μια εργασία σε αυτά τα συστήματα, υπάρχει μια διαδικασία κατά την οποία αντιγράφεται το εκτελέσιμό μας στους υπολογιστές που θα φύγει και εκτελείται τοπικά, δηλαδή έχει ένα scratch disk τοπικό και το εκτελέσιμο από το home directory το δικό μας αντιγράφεται σε όλα τα scratch disk που είναι η τοπική disk σε κάθε υπολογιστή και εκτελείται από εκεί για λόγους καλύτερης διαχείρισης του bandwidth.
Αυτό βέβαια είναι αν θέλουμε να έχουμε χιλιάδες υπολογιστές. Τώρα για λίγους υπολογιστές δεν το κάνουμε. Γι' αυτό και εγώ έτσι πως έχω στήσει το HPC δεν χρειάζεται να αντιγραφεί. Αλλά σε μεγάλα να ξέρετε αντιγράφεται. Αλλά αυτό είναι transparent για το χρήστη. Δεν το αντιλαμβάνεται. Δηλαδή όπως εσείς υποβάλλετε εργασίες στο cluster με αυτή τη διαδικασία, έτσι υποβάλλετε, έτσι αν δουλεύατε, αν εργαστείτε ποτέ σε μεγάλο super computer, έτσι θα υποβάλλετε εργασίες. Είναι η ίδια ακριβώς διαδικασία. Το ίδιο λοιπόν πρόγραμμα εκτελείται από όλα τα συστήματα. Και κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Από τη στιγμή που εκτελείται όλο μαζί, είναι κοινό εκτελέσιμο, που είναι προσβάσιμη σε μια κοινή περιοχή, είπαμε NFS, Network File System. Όλοι οι υπολογιστές κοιτάνε την ίδια έτσι, περιοχή δίσκου, το ίδιο Network File System. Βέβαια, υπάρχουν και ειδικές περιπτώσεις όπου έχουμε ξεχωριστά εκτελέσιμα. Υβριδικές καταστάσεις. Ποιοι είναι οι υβριδικές καταστάσεις? Εμείς έχουμε για το HPC Linux. Ό,τι και να εκτελέσουμε, το εκτελούμε σε Linux. Όσους υπολογιστές δηλαδή και να επιλέξουμε, θα εκτελεστεί σε Linux. Φανταστείτε να είχαμε μία μίξη από FreeBSD και Linux. Τότε θα εκτελούσαμε το MPICC στο FreeBSD. Το Zafora, ξέρετε, έχει MPI. Μπορείτε να υλοποιήσετε MPI παραλληλοποίηση στο Zafora. Θα είχατε λοιπόν εκτελέσιμο με το MPICC για FreeBSD αρχιτεκτονική και εκτελέσιμο για Linux αρχιτεκτονική. Έχουμε δύο διαφορετικές αρχιτεκτονικές που όμως θα μπορούσαν να συνεργαστούν μεταξύ τους. Αυτό όμως το αποφεύγουμε γιατί περιπλέκει τη διαδικασία. Να ξέρετε όμως ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή το ίδιο πηγαίο αρχείο το κάνουμε κομπάλι για Linux, το κάνουμε κομπάλι για FreeBSD και τα εκτελέσαμε μαζί στο ίδιο communicator. Το αποφεύγουμε όμως. Προεπλέκει τα πράγματα, γι' αυτό δεν θα πάω παραπέρα. Απλώς θυμόμαστε όλοι εκτελούν το ίδιο. Και από τη στιγμή που όλοι εκτελούν το ίδιο, είδατε το θέμα πώς γίνεται διαφοροποίηση. Και συγκεκριμένα έχουμε πολλές διεργασίες. Είδατε, π.χ. είχαμε πει 4x2, είχαμε πει νομίζω στο εργαστήριο, ή 2x4, δηλαδή είχαμε 8 διεργασίες στην άσκηση της τρίτης. Πώς διαφοροποιήθηκε το τι θα εκτελέσει το καθένα? Για να διαφοροποιηθεί, χρησιμοποιούμε την έννοια του μοναδικού ID. Κάθε διεργασία έχει ένα μοναδικό ID. Ένα μοναδικό αναγνωριστικό. Όταν χρειαστεί να διαφοροποιηθεί η εκτέλεση, τότε ελέγχουμε αυτό το μοναδικό ID με ένα if. Και έχουμε, αν η ροή εκτέλεση, για παράδειγμα, είναι 1, τότε θα εκτελέσουμε αυτό το κομμάτι κώδικα. Διαφορετικά, αν η ροή εκτέλεσης είναι 2, για παράδειγμα, εκτέλεσε κάτι άλλο. Με αυτόν τον τρόπο, διαφοροποιούμε στο ίδιο πηγαίο αρχείο τις ροές εκτέλεσης. Και ένας από τους στόχους αυτού του μαθήματος είναι να μπορείτε να βλέπετε ένα σειριακό listing και να μπορείτε να προσδιορίσετε τις παράλληλες ροές. Κάναμε μια άσκηση την Τρίτη γι' αυτό. Δεν είναι εύκολο. Είδαμε ότι οι φοιτητές σας δυσκολεύτηκαν. Αλλά αν στο τέλος του μαθήματος, στο τέλος εννοώ τη 13η εβδομάδα, μπορείτε με το να σας δείχνω ένα κομμάτι του σειριακού κώδικα, δηλαδή σειριακά το βλέπετε αυτό, το βλέπετε ακολουθιακά, ένα listing ενιαίο, γιατί έχει μία διάσταση μόνο την κατακόρυφη. Μπορείτε και διακρίνετε ροές εκτέλεσης, τότε έχουμε πετύχει έναν από τους στόχους αυτού του μαθήματος, που είναι να διακρίνετε τις διαφορετικές ροές εκτέλεσης. Το ID τώρα αυτό θα πρέπει να το προσδιορίσουμε. Και πώς το προσδιορίζουμε αυτό το ID? Για παράδειγμα, στο OpenMPI είναι το rank. Και κάποιο αντίστοιχο ID βρίσκεται και στο OpenMP. Γενικά, σε οποιοδήποτε πλαίσιο παραλληλοποίησης, ξέρετε, έχουμε, χρησιμοποιούμε, και στην CUDA, σε παραλληλοποίηση κάρτες γραφικών, έχουμε
μοναδικό ID. Τρίτο τύπο αλληλοποίησης. Χρειάζεται επικοινωνία δεδομένων. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε μεταβλητές ή σε κοινές δομές στη μνήμη, όπως πίνακες, για παράδειγμα. Αν τα δεδομένα βρίσκονται σε μια κοινή μνήμη, και πότε έχουμε δεδομένα σε κοινή μνήμη, όταν έχουμε νήματα. Νήματα, threads, POSIX threads, OpenMP threads, οτιδήποτε threads, οτιδήποτε που έχει τη λέξη νήμα, και τώρα θυμήθηκα και θα σας δείξω μόλις τελειώσουμε αυτό, ένα αρχείο που μου ζητήσατε να σχολιάσω, γιατί, που έφερε τον τίτλο «Γιατί δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε νήματα», και κάπου το έχω για σχολιασμό. Απλώς να θυμηθώ να το αντιγράψω στην παρουσίαση, γιατί είναι πολύ ωραίο αυτό το κείμενο που θέλω να το σχολιάσουμε. Έλεγα ότι από τη στιγμή που έχουμε κοινή μνήμη, έχουμε νήματα, τότε σημαίνει ότι τα νήματα έχουν πρόσβαση στις ίδιες δομές μνήμης. Κάποια από αυτά μπορούμε εμείς να τα σημειώσουμε ως ιδιωτικά και κάποια να τα σημειώσουμε ως κοινόχρηστα. Public. Αυτή τη σήμανση κάποιες φορές τη δίνουμε εμείς ρητά. Ρητός προσδιορίζουμε ότι ο πίνακας int i είναι ιδιωτική, μάλλον όχι ο πίνακας, η μεταβλητή int i είναι ιδιωτική γιατί είναι counter στο for loop. For i ίσον 0, i μικρότερο ας πούμε του size, i sin sin. Είναι counter αυτό, εμείς προσδιορίζουμε ρητός ότι είναι ιδιωτική μεταβλητή. Άρα το κάθε νήμα έχει το δικό του i. Μπορούμε από την άλλη να θεωρήσουμε όμως ότι κάποια global τιμή, κάποιο max για παράδειγμα, κάποια max μεταβλητή είναι public. Τότε φέρει τη σήμανση shared, ότι είναι public, ότι διαμοιράζεται στα νήματα. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να προσέξουμε όμως ότι προσδιορίσαμε ακριβώς το τι θέλουμε να είναι ιδιωτικό, τι θέλουμε να είναι public. Κάποιες φορές δεν προσδιορίζουμε εμείς τι είναι ιδιωτικό, τι είναι public. Και στο OpenMP κάποια πράγματα δεν τα προσδιορίζουμε, τα αφήνουμε ελεύθερα. Αν όμως αφήσουμε ελεύθερα, τότε ο compiler αποφασίζει σύμφωνα με κάποιους κανονισμούς που έχει το τι θεωρεί ιδιωτικό και τι θεωρεί public, και αυτό έχει συνέπεια ότι η αυτοματοποίηση μερικές φορές οδηγεί σε λάθη. Καλό είναι λοιπόν να τα προσδιορίζουμε εμείς ξεκάθαρα. Δηλαδή, ακόμα και να υπάρχει αυτόματη έβρεση των public και των private μεταβλητών, αυτό θα το δούμε στο OpenMP, πρέπει να τα προσδιορίζουμε. Στο OpenMPI δεν έχουμε κοινή μνήμη. Δεν έχουμε κοινή μνήμη γιατί η κάθε ροή εκτέλεσης υλοποιείται σε ξεχωριστή δικιά της διεργασία και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει κοινή μνήμη. Κάθε διεργασία έχει τη δικιά της μνήμη. Ακόμα και στον ίδιο υπολογιστή που εκτελούνται με το ίδιο λειτουργικό σύστημα, η κάθε διεργασία έχει δικιά της ιδιωτική μνήμη. Άρα δεν έχουμε πρόβλημα στο OpenMPI. Αυτό το πρόβλημα θα το συναντήσουμε στο OpenMP. Εκεί θα δείτε πώς κάποιο λάθος που μπορούμε να κάνουμε μπορεί να οδηγήσει σε κατάρρευση προγράμματος. Και σε αυτό ακριβώς βασίζεται εκείνο το άρθρο που μου είχε δώσει κάποιος σε φοιτητή σας, που θα το σχολιάσω μετά, γιατί που λέει ο συγγραφέας, γιατί τα νήματα θεωρούνται επικίνδυνα και πρέπει να τα αποφεύγουν. Βέβαια, εγώ διαφωνώ, όπως θα σας τεκμηριώσω σε λίγο, όταν κάνω αποδόμηση του κειμένου και περιγραφή live εδώ μαζί σας, αλλά εντούτοις είναι επικίνδυνα τα νήματα. Τα νήματα δεν είναι για τον οποιοδήποτε, είναι όμως για τους προγραμματιστές που γνωρίζουν πώς να τα χρησιμοποιούν, λύουν πολλά προβλήματα. Άρα δεν πρέπει να τα φοβόμαστε, με απλά λόγια, τα νήματα. Λοιπόν, κοινές και ιδιωτικές μεταβλητές. Αυτό θα το δούμε πάρα πολύ όταν έχουμε νήματα που είναι OpenMP. Θυμηθείτε όμως ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να ορίζουμε τι είναι κοινό και τι είναι shared, τι είναι private. Κάποια στοιχεία που μειώνουν την απόδοση. Όταν παρελοποιούμε κάποιο πρόγραμμα, θέλουμε την όσο δυνατόν καλύτερη εκμετάλλευση του επεξεργαστή. Όλων των επεξεργαστών, όχι ενός επεξεργαστή, έχουμε παράλληλο σύστημα, πολλούς επεξεργαστές, πολλά hardware threads, θέλουμε full utilization, πλήρη χρησιμοποίηση όλων των επεξεργαστών.
Όμως, μερικές φορές δεν το καταφέρνουμε και πολλές φορές βασικά δεν το καταφέρνουμε. Δεν είναι ότι είναι μια απλή διαδικασία. Υπάρχουν περιπτώσεις που επεξεργαστές περιμένουν. Τι περιμένουν? Περιμένουν, για παράδειγμα, κάποιο μήνυμα, send receive. Είδαμε στο εργαστήριο της Τρίτης με το send and receive, που είναι και δομές συγχρονισμού. Το send και receive, ξέρετε, θεωρείται δομή συγχρονισμού. Γιατί? Γιατί είναι blocking συνάρτηση, δηλαδή σε εκείνο το σημείο περιμένει η διεργασία η μία, περιμένει και η διεργασία η άλλη. Η μία κάνει send, το παίρνει η άλλη receive και μόλις το πάρει, τότε μπορούν και συνεχίζουν και οι δύο μπροστά. Θεωρούνται λοιπόν στοιχεία συγχρονισμού το MPI send και το MPI. Δηλαδή οι blocking συναρτήσεις θεωρούνται στοιχεία συγχρονισμού, στοιχεία λοιπόν που κάνουν αυτό που λέμε ραντεβού. Γιατί το send και receive είναι ραντεβού. Και για να σας δείξω αυτό με το ραντεβού πώς επηρεάζει, για να ανοίξω ένα paint για να το δούμε μαζί λίγο. Κοιτάξτε λοιπόν ένα κομμάτι κώδικα. Εδώ έχω, ας πούμε, το main. Και έχουμε εδώ, ανοίγουμε το κώδικα, εδώ το κλείνουμε. Εδώ λέμε, ας πούμε, αν το rank είναι 0, να κάνει send. Να στείλει, MPI send δηλαδή, τώρα το γράφω εννοείται σε συντομογραφία, send, που να το στείλει στο 1. Αλλιώς, άμα είναι else if, άμα είναι το rank ίσον 1, να κάνει receive από 0. Τώρα, έτσι πως το έχουμε κάνει, εδώ είναι το 0, έτσι πως το έχουμε κάνει, θα μπλοκαριστεί το send, περιμένοντας να ληφθεί το receive. Και σε αυτό το σημείο μόλις γίνει receive, άρα θα συνεχίσουν. Σε αυτό το σημείο έχουν ραντεβού. Όμως, αν αυτός το έστελνε σε μια διεργασία, εδώ αντί για ένα, έβαζε ας πούμε 2, και όπως βλέπετε, δεν έχουμε, ας πούμε εδώ έχουμε ένα else, αλλιώς, εδώ δεν έχουμε receive, εδώ δεν κάνουμε τίποτα, ούτε receive ούτε τίποτα. Εδώ αν το στείλει στο 2, αυτό σημαίνει, περιμένει στο ραντεβού του να στείλει. Είναι ένα ραντεβού, θα λέμε, δώσαμε ραντεβού στη γραμμή κώδικα 50, να στείλω ένα μήνυμα, εσύ να το πάρεις. Αλλά αυτό δεν το παίρνει εδώ. Το rank το 2, που είναι, θα είναι αυτό, δεν θα το πάρει. Δεν έχει receive. Δεν θα πάει ποτέ στο ραντεβού του. No show. Δεν θα εμφανιστεί ποτέ. Άρα αυτός εδώ, σε αυτό το σημείο θα μπλοκαριστεί, blocked, περιμένοντας κάποια στιγμή να έρθει ο άλλος στο ραντεβού. Αυτός δεν θα έρθει ποτέ. Δηλαδή η ροή αυτή οι δύο, που ξεκινάει από το main, δεν πηγαίνει ούτε στο R0, ούτε στο R1, πάει στο else και συνεχίζει. Δεν έχει receive, άρα δεν χρειάζεται να περιμένει πουθενά. Όμως θα περιμένει κάπου, θα σας πω πού. Ενώ η άλλη ροή, η ροή 0, μπαίνει εδώ και μπλοκάρεται, περιμένοντας το ραντεβού της. Δεν θα έρθει ποτέ το ραντεβού και γι' αυτό θα περιμένει μέχρι είτε να πατήσετε εσείς Ctrl-C, το είδαμε στο εργαστήριο, κάποιος έλεγε έχω πατήσει να εκτελεστεί το πρόγραμμα και δεν τελειώνει ποτέ. Και του είπα πάτησε Ctrl-C. Ctrl-C είναι ο break character που σταματάει την εκτέλεση. Και γιατί δεν σταματούσε ποτέ? Γιατί δεν είχε βάλει σωστό rank. Εδώ, ας πούμε, αν βάλουμε 2, θα μπλοκάρει και δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ. Ή αν το έχουμε υποβάλει, που δεν έχουμε keyboard πια, δεν έχουμε το terminal, δεν έχουμε terminal keyboard στις διεργασίες που εκτελούνται στο HPC, τότε θα ενεργοποιηθεί αυτό που λέμε wall time, συνολικός χρόνος εκτέλεσης. Δηλαδή, όταν έχει έρθει το alarm στο wall time στα 15 λεπτά που βάζουμε συνήθως, τότε θα σκοτωθεί και θα σου πει κατευθείαν ότι έγινε abort, γιατί ολοκληρώθηκε ο χρόνος που είχαμε ζητήσει. Αυτό λοιπόν είναι σημείο ραντεβού, να το θυμάστε. Το MPI send και MPI receive είναι ραντεβού. Εδώ πέρα σας είπα το μπλε θα περιμένει. Πού θα περιμένει? Στο επόμενο σημείο συγχρονισμού. Ποιο είναι το επόμενο σημείο συγχρονισμού? Το MPI finalize. Το MPI finalize λοιπόν, που βάζουμε στο τέλος, είναι σημείο συγχρονισμού. Γιατί όταν πάει μια διεργασία στο MPI finalize, περιμένει. Περιμένει να έρθουν και οι υπόλοιπες διεργασίες. Πόσες? Όσες ξεκίνησαν. Ξεκίνησαν π.χ. παύλα 10 διεργασίες.
περιμένει να έρθουν 10 διεργασίες στο εφανελάς και μόλις έρθουν όλες, τότε θα φύγουν από το finalize και θα ολοκληρωθεί η παρελοποίηση. Δεν είναι η διαδικασία ότι μόλις έρχεται κάτι στο finalize τελειώνει και έφυγε. Πρέπει να έρθουν και άλλοι. Αυτό, το finalize, είναι ίδιο με το barrier. Δεν είδαμε το barrier, θα το δούμε σε επόμενο εργαστήριο. Δηλαδή το barrier γράφεται barrier, φράγμα. Είναι συγχρονισμός φράγματος. Στο συγχρονισμό φράγματος τι κάνουμε. Κοιτάξτε, βάζουμε σε ένα σημείο MPI barrier και αυτό φανταστείτε ως ένα στίχος, ένα barrier. Και ας πούμε εδώ είναι το rank ίσον 0, το rank ίσον 1 και το rank ίσον 2, έστω έχουμε δύο rank. Και ξεκινάει λοιπόν το rank ίσον 0, καθυστερεί κάπου, έχει μείνει εδώ πέρα, κάνει πράξεις. Για παράδειγμα το rank ίσον 1 που δεν έχει πολλή δουλειά, κατευθείαν φτάνει στην εντολή και μόλις εκτελέσει το MPI barrier, περιμένει σε αυτό το σημείο, περιμένει να έρθει και οι υπόλοιπες διεργασίες. Οπότε σε αυτό το σημείο η διεργασία με rank ίσον 1 που εκτελείται σε ένα core τοποθέτεται σε idle κατάσταση, περιμένοντας όμως. Είναι blocked, αλλά ο επεξεργαστής δεν κάνει τίποτα. Και το R2 μετά από λίγο έρχεται και αυτό, οπότε έχουν έρθει δύο διεργασίες από τις τρεις. Κάποια στιγμή που θα έρθει και η πρώτη, το rank ίσον 1 διεργασία, συνεχίζουν μετά από αυτό το σημείο, αφού δώσαν το ραντεβού, δηλαδή το barrier είναι μια δομή που ονομάζεται δομή συγχρονισμού φράγματος, όπου περιμένονται όλες οι διεργασίες του communicator να φτάσουν σε αυτό το φράγμα, σε αυτή τη γραμμή κώδικα, να το πούμε διαφορετικά, και στη συνέχεια, μόλις φτάσουν όλες σε αυτή τη στιγμή, τότε συνεχίζουν την εκτέλεσή τους. Χρειάστηκε αυτή η δομή. Βέβαια, δυστυχώς, σημαίνει ότι χάνουμε στην απόδοση. Έτσι λέει η διαφάνεια και έχει δίκιο, όχι γιατί την έγραψα εγώ, γιατί είναι αντικειμενική αλήθεια ότι ο συγχρονισμός μειώνει την απόδοση. Η παρακάτω καταστάσεις μειώνει την απόδοση παραλληλοποίησης. Αν έχουμε συγχρονισμό διεργασιών, barrier, αν έχουμε μεταφορά και αποστολή δεδομένων, δεν είναι μόνο το σημείο του ραντεβού που μειώνει την απόδοση, ξέρετε, που κάποια διεργασία θα περιμένει την άλλη να έρθει για να πάρει το receive ή να κάνει το send. Ακόμα και ο όγκος των δεδομένων που μετακινούνται από τον ένα υπολογιστή στον άλλον μειώνει την απόδοση, έχει latency. Δηλαδή είναι και το ότι περιμένουμε το ραντεβού, αλλά και ότι πρέπει να γίνει μεταφορά δεδομένων. Έχει διπλό penalty αυτό το send και receive. Στη συνέχεια, η σειριοποίηση κώδικα. Υπάρχει μια δομή που μπορούμε να θέσουμε τη σειριοποίηση κώδικα. Τι σημαίνει σειριοποίηση κώδικα? Σημαίνει ότι σε εκείνο το σημείο σταματάει η παραλληλοποίηση και μπορούμε να το δούμε πάλι στο Paint ως εξής. Ας το καθαρίσω λίγο εδώ πέρα. Στη σειριοποίηση κώδικα έχουμε πολλές ροές και φανταστείτε ότι εδώ το σειριοποιούμε. Οπότε αμέσως επιτρέπεται να περάσει μόνο μία, η πρώτη που θα έρθει, ας πούμε έρχεται αυτή, περνάει και εκτελείται. Οι άλλες περιμένουν εδώ. Οι άλλες περιμένουν και μόλις αυτή ολοκληρωθεί, τότε ξεκινάει, ας πούμε, η άλλη, ξεκινάει, μόλις ολοκληρωθεί, τότε ξεκινάει η επόμενη διεργασία και ούτω καθεξής. Δηλαδή, έχουμε μια δραματική μείωση της απόδοσης αυτό το σημείο. Έχουμε σειριοποίηση, εκεί που είχαμε, σαν λέμε, φανταστείτε, λεωφόρο, πολλά ρεύματα, ξαφνικά γίνονται έργα στον δρόμο, μένει ένα ρεύμα μόνο, ρεύμα ανοιχτό, όλα τα αμάξια πρέπει να πάνε από εκεί. Έχουμε μείωση της ταχύτητας. Σίγουρα το έχετε βιώσει, γιατί συνεχώς κάνουν και έργα στους δρόμους μας. Άρα, από εκεί που έχει πολλά παράλληλα ρεύματα, καταλήγει σε ένα. Και πέφτει πολύ ταχύτητα. Αυτό είναι, πέφτει απόδοση. Γι' αυτό βλέπετε πως κάποια θέματα που κάνουμε στο μάθημα συνδέονται με τη ζωή έξω. Γενικά, υπάρχει παραλληλοποίηση έξω. Και αυτά που σας λέω, και εσείς μπορείτε να τα διαπιστώσετε στη ζωή. Δηλαδή, αυτά τα παράλληλα στήματα συνδέονται με θέματα έξω της καθημερινότητας που ίσως δεν το είχατε φανταστεί. Για παράδειγμα, τώρα που σας είπα πριν για το send receive. Έστω ότι θέλετε να δώσετε σημειώσεις σε έναν συνάδελφό σας. Θέλετε να κάνετε send και ο συνάδελφός να κάνει receive. Και του λέτε πάμε στο ρολόι της Κοζάνης να ανταλλάξουμε. Οπότε πάει κάποιος από εσάς, έστω πάει αυτός που έχει τις σημειώσεις στο ρολόι της Κοζάνης, που κάνει το send. Και περιμένει εκεί. Περιμένει γιατί ο άλλος τον αίσθησε. Περιμένει λοιπόν. Αυτό το send, θέλει να κάνει send, έχει μπλοκάρει, δεν κάνει κάτι άλλο. Θα μου πει εντάξει, μπορεί να παίξει κινητό, αλλάζει το κινητό.
Περιμένει όμως, ενώ θα μπορούσε να είναι κάπου αλλού, να κάνει κάτι χρήσιμο, κάθεται εκεί στο ρολόι και περιμένει. Περιμένει να έρθει ο άλλος. Κάποια στιγμή έρχεται ο άλλος για το receive. Οπότε του λέει MPI send, ο άλλος λέει MPI receive, παίρνουν τις σημειώσεις, γίνεται έτσι η ανταλλαγή των, δίνει τις σημειώσεις στο συμφιλητή και μετά συνεχίζει ο καθένας το μέρος. Αυτό είναι λοιπόν το ραντεβού που είπαμε, το MPI send και MPI receive, διεργασίες. Τώρα, σας είπα ότι συνδέεται με πολλά θέματα με τα παράλληλα συστήματα και αυτά που σας λέω μπορείτε να τα ανάγετε και σε κάποιο θέματα παραλληλοποίηση έξω ή σειριοποίηση. Γιατί όπως υπάρχει παραλληλοποίηση, υπάρχει και σειριοποίηση. Και αυτό ακριβώς αναφέρει αυτή η διαφάνεια, ότι η σειριοποίηση μειώνει την απόδοση του συστήματος. Σας είπα με τα ρεύματα κυκλοφορίας. Κάτι άλλο που μειώνει την απόδοση είναι η δημιουργία και διαγραφή διεργασιών και νημάτων. Δηλαδή το να δημιουργούμε νέες διεργασίες, το να καταστρέφουμε διεργασίες, να δημιουργούμε νήματα, να καταστρέφουμε διεργασία, αυτό δημιουργεί, έχει μια καθυστέρηση. Γενικά πρέπει να προσέχουμε, π.χ. να δημιουργούμε στην αρχή όσα νήματα, όσες διεργασίες θέλουμε και αυτά να τα κρατάμε μέχρι τέλος και στη συνέχεια στο τέλος μια και καλή να τα καταστρέφουμε. Να μην ανοίγουμε, κλείνουμε συνεχώς δομές παραλληλοποίησης. Και κάτι άλλο που μειώνει την απόδοση είναι η ενισοκατανομή φόρτου εργασίας. Δηλαδή, κάποιοι επεξεργαστές να κάνουν πολύ μεγαλύτερη δουλειά από ό,τι κάποιοι άλλοι. Σε αυτό το σημείο είναι 8 και 7, θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Ένα διάλειμμα 10 λεπτών, άρα και 8 πήγε, άρα και 18 θα ξεκινήσουμε ακριβώς την επόμενη ώρα και υπενθυμίζω στο τέλος θα έχουμε το quiz μας πάνω στις διαλέξεις 1 έως και 3. Είμαστε στην τέταρτη εβδομάδα. Ένα διάλειμμα 10 λεπτών και σύντομα πάλι κοντά. Επιστρέψαμε λοιπόν για το δεύτερο τμήμα της διάλεξης και συζητούσαμε για τα στοιχεία που μειώνουν την απόδοση. Είπαμε λοιπόν... Κύριε, συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Για το iQuiz θέλω να ρωτήσω. Πρέπει να εκείνη την ώρα θα κάνουμε login. Ή θέλει όχι. Υπενθυμίζω ότι έχετε κάνει login ήδη από πριν. Βέβαια, επειδή κάνει time out σε 15 δευτερόλεπτα, μπορείτε να έχετε κάνει login και να βρίσκεστε απλώς στη σελίδα του schedule. Δηλαδή, στο ARC-ECE-UWM, δηλαδή στη σελίδα αυτή, το schedule. Κάθε το schedule. Αν είστε σε αυτή τη σελίδα, αυτή κάνει συνεχώς refresh και σας κρατάει συνδεδεμένο. Άρα, μπορείτε να είστε σε αυτή τη σελίδα που δείχνω τώρα στο share και όταν σας πω μπείτε στο quiz, απλώς πηγαίνεις από το μενού quiz. Είναι ο καλύτερος τρόπος. Κάτι άλλο θες να ρωτήσεις? Μάλλον όχι. Ναι, συγγνώμη. Έλα. Όταν βάλεις λάθος τον κωδικό μετά, για πόση ώρα είναι, σε κρατάει έξω το σύστημα? Για 2 μέρες. Oh. Αλλά υπάρχει το VPN, μην ξεχνάς αυτό. Υπάρχει η δυνατότητα να μπεις με VPN του Πανεπιστημίου που δεν το κάνει πάνω ποτέ. Άρα μη συναγωριέσαι, μπες με VPN του Πανεπιστημίου. Δεν το χρησιμοποιώ, γι' αυτό... Είναι πολύ απλή διαδικασία, κατεβάζεις το εκτελέσιμο, next και μπήκε. Ή μπαίνεις από το κινητό σου, με mobile data που έχεις άλλη IP. Ενώ χωρίς Wi-Fi, με mobile καθαρό. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, είδαμε τα στοιχεία μείωσης της απόδοσης. Στο share που κάνω. Ένα στοιχείο που μας ενδιαφέρει για να βελτιστοποιήσουμε την απόδοση του συστήματος είναι να κάνουμε επικάλυψη της μεταφοράς των στοιχείων και των υπολογισμών. Κοιτάξτε τι γίνεται. Είδαμε στο εργαστήριο της Τρίτης την ασύγχρονη επικοινωνία. I send, I receive. MPI, I send, MPI, I receive. Που είναι non-blocking, δηλαδή μπορεί και συνεχίζει η εκτέλεση της επόμενης γραμμής του κώδικα, αλλά η μεταφορά συνεχίζει ασύγχρονα στο background. Και μπορούμε να
κάνουμε μια επικάλυψη σε περίπτωση που θέλουμε να στείλουμε αρκετά δεδομένα. Τώρα, άμα είναι για μια τιμή δεδομένων, δεν θα το κάνουμε. Δηλαδή, δεν θα κάνουμε επικάλυψη computation και μεταφοράς δεδομένων. Αν θέλουμε να μεταφέρουμε όμως κάποια megabyte δεδομένων, τότε ναι, μπορούμε να κάνουμε την επικάλυψη. Και κοιτάξτε, αυτό είναι βέβαια αρκετά προχωρημένο. Σας το αναφέρω γιατί θέλω να ξέρετε τις τεχνικές. Δεν περιμένω να το υλοποιήσετε όμως. Τουλάχιστον δεν περιμένω να το υλοποιήσετε στις ασκήσεις του εργαστηρίου. Ίσως σε κανένα τελευταίο εργαστήριο που έχω θέσει ότι θα δούμε προχωρημένα θέματα, μπορεί να το αγγίξουμε εκεί, αλλά εκεί με ερωτηματικό, γιατί δεν ξέρω σε πόση έκταση θα φτάσουμε ως εκείνο το εργαστήριο. Κοιτάξτε λίγο πώς γίνεται η επικάλυψη της μεταφοράς. Για παράδειγμα, έχουμε έναν πίνακα α 100 θέσεων, ένα πίνακα αποτελέσματα 10 θέσεων και εδώ έχουμε ένα for loop για τα 100 slots, για τις 100 θέσεις του πίνακα α, στείλε τον α πίνακα, στείλε 100 στοιχεία στις άλλες διεργασίες για να επιτελέσουν και αυτές κάποιες πράξεις. Στη συνέχεια κάνει υπολογισμό με βάση τα στοιχεία του α και πάρει τα αποτελέσματα πίσω. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μία αλλαγή αυτό. Τώρα, εδώ το send του α είναι το στοιχείο του α το αντίστοιχο κάθε φορά, α του i δηλαδή. Θα μπορούσαμε τώρα να κάνουμε αυτό που ονομάζεται ένας αλγοριθμικός μετασχηματισμός, που είναι ο μετασχηματισμός λογισμικής διασωλήνωσης, software pipeline. Σε αυτή τη διαδικασία, όπως βλέπετε, διπλασιάζουμε το μέγεθος του πίνακα, α0 και α1, διπλασιάζουμε το μέγεθος του results, γιατί κάνουμε διασωλήνωση σε αυτό το επίπεδο, δευτέρου επίπεδου σε αυτό το σημείο. Και κοιτάξτε τι γίνεται. Από 0 μέχρι 100, ο counter συνεχώς αυξάνεται. Αλλά χρησιμοποιούμε το counter modulo 2, που σημαίνει ότι μια φορά θα έχουμε τη τιμή εδώ πέρα 0 και μια φορά θα έχουμε 1, δηλαδή είναι το υπόλοιπο της διαίρεσης. Και βλέπετε ότι έχουμε ασύγχρονη αποστολή του άλλου μισού του πίνακα, δηλαδή σε αυτό το σημείο, και ίσως δεν ξέρω αν μπορώ να κάνω annotate, μπορώ να κάνω annotate μάλλον, εδώ ο πίνακας μας, ο α, είναι διπλάσιο σε μέγεθος. α1 και α0, 100 στοιχεία. Όσο κάνουμε υπολογισμούς σε αυτό το στοιχείο, σε αυτό το μισό, δηλαδή ας πούμε κάνουμε στο α0 χ, εδώ κάνουμε αποστολή δεδομένων, transfer, στέλνουμε τα άλλα μισά δεδομένα, α1 χ. Δηλαδή, εδώ τώρα όσο στέλνουμε το α, για παράδειγμα α1, κάνουμε υπολογισμό στο α2 counter plane, δηλαδή στο άλλο μισό του πίνακα. Και τα αποτελέσματα που παίρνουμε τα βάζουμε σε εκείνο το μισό. Και να αλλάξουμε. Δηλαδή, άλλη φορά κάνουμε στο πρώτο μισό κάνουμε υπολογισμό, στο άλλο μισό κάνουμε μεταφορά και μετά στο πρώτο μισό κάνουμε μεταφορά, στο άλλο μισό κάνουμε υπολογισμό. Δηλαδή, συνεχώς γίνεται του Νάπαλιν υπολογισμό και μεταφορά. Αυτό είναι προχωρημένη τεχνική που καταλαβαίνει ότι έχει το μειονέκτημα ότι θέλουμε διπλάσιο μέγεθος στους πίνακες. Αυτό έχει γίνει, λοιπόν, διασωλήνωση 2 βαθμίδων. Γι' αυτό διπλασιάσαμε το μέγεθος. Μπορούμε να κάνουμε και 3 βαθμίδων, ως εκεί κάπου όμως είναι το όριο, που τριπλασιάζουμε το μέγεθος του πίνακα, αλλά καταλαβαίνετε ότι η πολυπλοκότητα εκτοξεύεται. Αυτός είναι ένας ωραίος αλγοριθμικός μετασχηματισμός. Καλό να το γνωρίζετε. Αν θέλετε να ασχοληθείτε με βελτιστοποίηση και δείτε ότι μπορείτε να κάνετε επικάλυψη μεταφοράς και υπολογισμών, κάντε το. Δηλαδή, αυτό εννοείται ότι έχετε παραλληλοποιήσει, έχετε φτάσει σε μια μορφή παραλληλοποίησης και στη συνέχεια θέλετε να πάτε ένα βήμα παραπέρα. Γιατί στην παραλληλοποίηση συνεχώς μπορούμε να κάνουμε βελτιώσεις και να βοηθούμε την απόδοση του συστήματος.
Okay, να κλείσω το annotate panel. Πολύ ωραία. Θέλεις τοποθέτηση δεδομένων. Θέλουμε να ελαχιστοποιήσουμε τις προσβάσεις στα ακριβά επίπεδα της μνήμης. Ποια είναι τα ακριβά επίπεδα? Ακριβά εννοώ σε χρόνο πρόσβασης. Και τα ακριβά επίπεδα της μνήμης είναι τα επίπεδα της μνήμης που είναι όσο πιο μακριά γίνεται στην ιεραρχία. Δηλαδή, η RAM, για παράδειγμα, σκληρός ο δίσκος. Θέλουμε να μην έχουμε πολλές προσβάσεις, όσο δυνατόν γίνεται, γιατί ασφαλώς έχουμε προσβάσεις, αλλά θέλουμε να τις ελαχιστοποιήσουμε. Ο αλγόριθμος θα πρέπει να γραφτεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να εκμεταλλεύεται τα επίπεδα της μνήμης L1, L2, L3. Και αυτό να σας δώσω το hint. Ξέρουμε ότι υπάρχει, όπως είχαμε δει στην αρχιτεκτονική υπολογιστών, cache line size, μέγεθος γραμμής κρυφής μνήμης. Και είναι το μέγεθος γραμμής κρυφής μνήμης για επίπεδο 1, L1, για επίπεδο 2, επίπεδο 3. Δηλαδή L1, L2, L2, L3, L3 RAM. Είναι η μονάδα μεταφοράς δεδομένων από το ανώτερο επίπεδο προς το χαμηλότερο επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε τα for loop να έχουν τέτοια μεγέθη, ώστε να εκμεταλλεύονται πλήρως μια full cache line. Να μην είναι, ας πούμε, λιγότερα ή πολύ περισσότερα, πρέπει να είναι δομημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να εκμεταλλευόμαστε πλήρως μια cache line, δηλαδή να ελαχιστοποιούμε τις αστοχίες κρυφής μνήμης. Είχαμε δει κάποια στοιχεία στην αρχιτεκτονική υπολογιστών, δεν είχαμε βέβαια μπει σε βάθος, γιατί και αυτό θεωρείται προχωρημένος αλγοριθμικός μετασχηματισμός. Γενικότερα, ξέρετε, υπάρχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο που φέρει τον τίτλο «Αλγοριθμική μετασχηματισμή βελτιστοποίησης», στους οποίους μπορούμε ένα κομμάτι κώδικα να το τροποποιήσουμε, που να έχει όμως την ίδια λειτουργικότητα και να είναι πολύ καλύτερο για την κρυφή μνήμη, για παράδειγμα. Και αυτό επιτυχάνεται, π.χ. εδώ αναφέρεται «tiling transformation». Το «tile» είναι το πλακίδιο, είναι μετασχηματισμοί πλακιδίου ή πλακινδίων αναλόγων, δηλαδή θα κάνουμε πλακίδια. Αυτά είναι πολύ προχωρημένα θέματα όμως. Ίσως κάποιος που θα διαφερθεί ερευνητικά να το δει, μπορώ να του καθοδηγήσω, άμα αναλάβει θέμα σε συνεργασία με κάποιο άτομο της δικιάς μου ερευνητικής ομάδας, θα του δώσουμε κατευθύνσεις πώς να χειριστεί τέτοιες καταστάσεις. Αλλά κατά τα άλλα είναι αρκετά προχωρημένο, γι' αυτό δεν θα κάνουμε, ούτε στο εργαστήριο δεν θα δούμε τέτοια θέματα. Θέλουμε τα thread να συνεργάζονται ώστε να χρησιμοποιούν block μνήμης που δεν προκαλούν cache conflicts, γενικά να έχουμε καλύτερη συμπεριφορά στην κρυφή μνήμη. Π.χ. η αρχικοποίηση της μνήμης να γίνεται με τρόπο ώστε το κάθε νήμα να αρχικοποιεί ένα κομμάτι της μνήμης και να μην τα αναθέσουμε όλα σε ένα νήμα, προκειμένου να έχουμε μια ομοιόμορφη αρχικοποίηση της μνήμης, και αυτό είναι αρκετά προχωρημένο ζήτημα. Απλώς σας τα αναφέρω για να ξέρετε ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα στην παραλληλοποίηση, αλλά ξεκινάμε πάντα από τα βασικά. Τα βασικά είναι αυτά που καλύπτουμε στο εργαστήριο. Μόλις καταφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε με τις γνώσεις που θα αποκομίσουμε με το OpenMPI ή OpenMP, μετά μπορούμε να το ψάξουμε να δούμε να πάμε σε άλλο επίπεδο την παραλληλοποίηση. Μερικά δεδομένα δεν χρειάζεται να μεταφερθούν, αρκεί να επαναληφθεί για κάθε διεργασία ο τρόπος υπολογισμού. Για παράδειγμα, θέλουμε να υπολογίσουμε κάποιες τιμές, έχοντας γνώση π.χ. τα command line arguments. Δεν χρειάζεται να τα υπολογίσει ένα rank, το rank P0, και να στείλει τους υπολογισμούς σε κάθε άλλο rank, γιατί είναι στοιχείο ραντεβού, στοιχείο που απαιτεί συντονισμό ανάμεσα στα ranks και καθυστερεί. Πολλές φορές ξανακάνουμε τον υπολογισμό, επαναλαμβάνουμε τον ίδιο ακριβώς υπολογισμό, δηλαδή το ίδιο κομμάτι κώδικα το ξαναγράφουμε σε κάθε διεργασία, να το εκτελούμε σε κάθε διεργασία, προκειμένου να μην χρειαστεί να στείλουμε δεδομένα. Γιατί όλα είναι θέμα συμβασμού. Αν δούμε ότι για να το υπολογίσουμε μπορούμε να καλέσουμε μια συνάρτηση που θα μας πάρει κάποιους κύκλους ρολογιού, ενώ αν θέλαμε να το στείλουμε θα έχουμε μια καθυστέρηση π.χ. ένα δευτερόλεπτο, που είναι μια τάξη μεγέθους μεγαλύτερη, τότε επιλέγουμε να ξανακάνουμε υπολογισμούς. Άρα μην διστάσετε να επαναλάβετε υπολογισμούς αν γλιτώσετε κάποιο send και receive. Τώρα, αν θα το κάνουμε πάντα ή όχι, εξαρτάται από το πρόβλημα. Σας λέω, όλα είναι θέμα συμβιβασμού και θα πρέπει εσείς ως προγραμματιστές
να μπορείτε να έχετε την κρίση, να καταλάβετε αν θα κερδίσετε με κάτι ή όχι. Ή να ξέρετε πώς να απαντήσετε σε ένα τέτοιο ερευνητικό ερώτημα που θα θέσετε στον εαυτό σας. Δηλαδή θα θέσετε στον εαυτό σας το ερώτημα. Αυτό το κομμάτι αξίζει να το επαναλάβω σε κάθε διεργασία ή να το εκτελέσω σε μία μόνο διεργασία και να το στείλω το αποτέλεσμα στις άλλες διεργασίες. Μπορείτε να κάνετε το πείραμα, να κάνετε ένα profiling, να δείτε πόσο χρόνο καθυστερεί ο υπολογισμός, πόσο χρόνο καθυστερεί η μεταφορά και να αποφασίσετε μόνοι σας. Και θα πρέπει να το κάνετε αυτό, θα πρέπει να πειραματιστείτε για να βρείτε τι είναι το καλύτερο κάθε φορά. Δεν υπάρχει μία χρυσή συνταγή, μία χρυσή λύση που να σας την πω και κάνετε αυτά ένα, δύο, τρία βήματα και πάντα παραλληλοποιείτε ο κώδικά σας. Και εδώ έγκυται και το δύσκολο της υπόθεσης το να παραλληλοποιήσουμε ένα κομμάτι κώδικα. Πρέπει να γνωρίζουμε όλες τις τεχνικές και να μπορούμε να επιλέγουμε την κατάλληλη. Έβδομο tip. Και εδώ εισέρχονται και οι γνώσεις που έχετε αποκομίσει από τα λειτουργικά συστήματα. Σας είπα, είναι απαραίτητο να γνωρίζετε λειτουργικά συστήματα Unix Shell Scripting, όπως έχουμε κάνει μαζί το προηγούμενο εξάμηνο, για να μπορέσετε να είστε και καλοί προγραμματιστές στα παράλληλα συστήματα. Γιατί? Πρέπει να κάνετε επαναληπτικές δοκιμές ελέγχου και καταγραφής επιδόσεων. Δηλαδή, το να παραλληλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα και να το εκτελέσουμε για 2-3 παραμέτρους, που μπορεί να λειτουργήσει σωστά το πρόγραμμα, δεν σημαίνει ότι υλοποιήσαμε κάτι ορθά 100%. Για να δούμε αν είναι πράγματι ορθό ένα πρόγραμμα, πρέπει να κάνουμε εξαντλητικές δοκιμές. Και για να το πετύχουμε αυτό, δεν μπορούμε να το εκτελούμε μόνοι μας ένα-ένα κάθε φορά με command line arguments. Θα πρέπει να αυτοματοποιήσουμε τη διαδικασία. Ξέρετε, στα παράλληλα συστήματα η αυτοματοποίηση είναι πολύ σημαντική. Η δημιουργία script εκτελέσεων, επαναληπτικών εκτελέσεων, που βάζουμε ένα πρόγραμμα και εκτελείται επί ώρες, μέρες μερικές φορές, είναι πολύ σημαντικό. Και στη βιομηχανία, βέβαια, η αυτοματοποίηση όλων των script είναι πολύ σημαντική. Γι' αυτό και ένας καλός μηχανικός, το πρώτο που κοιτάει είναι αν το πρόγραμμα EDA που χρησιμοποιεί, το Electronic Design Automation, σε οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού, υποστηρίζει scripting. Αν υποστηρίζει scripting, ξέρει ότι μπορεί να το αυτοματοποιήσει και επαναληπτικές διαδικασίες, να τις γράψει στη γλώσσα scripting του προγράμματός του, που έχει επιλέξει, για να γλιτώσει χρόνο. Γιατί εμείς ως μηχανικοί πρέπει να σκεφτόμαστε πώς θα έχουμε και καλή διαχείριση του χρόνου μας. Και να καθόμαστε συνεχώς να δίνουμε ένα εκτελέσιμο, όπως εδώ, κοιτάξτε, δίνει το εκτελέσιμο exec με παράμετρο i και j. Και θα το εκτελέσουμε, ας πούμε, 1-1, 1-2, 1-3. Το να το κάνουμε έτσι δεν είναι δουλειά για μας. Εμείς είμαστε στο επίπεδο της αυτοματοποίησης. Εμείς θα γράψουμε ένα τέτοιο σκριπτάκι, το οποίο, κοιτάξτε, ας το δούμε μαζί. BinSH, κλασικό shell script. Παράμετροι που δεχόμαστε. Θέλουμε να πάρουμε 1, 3 και 10. Αυτό είναι ένα script που εγώ προσωπικά το έχω αναπτύξει και το χρησιμοποιώ στα δικά μου προγράμματα. Δεν θα το βρείτε πουθενά αλλού. Ο κάθε senior designer έχει δικά του script, αλλά αυτό είναι το πιο απλό, το οποίο έχει προκύψει από πολλά revision και κάνει τη δουλειά αυτό που πρέπει να κάνει. Βέβαια, έχω και άλλα συνοδευτικά εργαλεία που κάνουν parsing μετά αυτά, αλλά εδώ είναι άλλη ιστορία. Ας δούμε αυτό το κομμάτι. Δίνω μια μεταβλητή τους παραμέτρους για την πρώτη παράμετρο που θέλω να κάνω, δηλαδή το i, 1, 3, 10, values, 10, 30, 11. Count, πόσες φορές θα εκτελεστεί και ορίζω το εκτελέσιμο. Έστω το εκτελέσιμο μου είναι στο home work a, για παράδειγμα home m.sig alpha. Alpha.out, ό,τι θέλετε, εσείς το ορίζετε. While, ένας βρόχος επανάληψης, όσο το count είναι less than, είναι μικρότερο από 1000, άρα θα θέλουμε 1000 φορές να εκτελεστεί. Αλλά για 1000 φορές τι να εκτελεστεί? Για 1000 φορές να εκτελεστούν αυτά τα δύο ένθετα for, τα εμφολιασμένα for, δηλαδή for i in params, το i θα πάρει την τιμή 1, 3, 10 διαδοχικά, do να κάνει, το j είναι εμφολιασμένο μέσα σε αυτό, το j θα πάρει τις τιμές value 10, 30, 11, εμφολιασμένα πάλι, do, άρα δηλαδή το i αρχικά θα πάρει 1. Για την τιμή 1 του i, το j θα πάρει 10. Άρα έχουμε το ζευγάρι 1-10, 1-30, 1-11, μετά 3-10, 3-30, 3-11, ούτω καθεξής. Οι τιμές ασφαλώς για μας
έχουν κάποια σχέση ως προς το εκτελέσιμο. Δεν θα βάζετε πάντα αυτές τις τιμές. Καταλαβαίνετε ότι θα είναι ως προς τις παραμέτρους που πρόκειται να αξιολογήσετε το πρόγραμμά σας. Και κοιτάξτε εδώ, count, εκτέλεση. Εδώ λοιπόν αυξάνουμε το count, το counter κατά ένα κάθε φορά, γιατί θέλω εγώ 1000 εκτελέσεις. Και κοιτάξτε, εκτελώ το exec, δολάριο με τις δύο παραμέτρους και αποθηκεύω τα αποτελέσματα, γιατί είπαμε αυτοματοποίηση σημαίνει ότι δεν είμαι εγώ πάνω στον υπολογιστή να κοιτάω τα αποτελέσματα. Πατάω το Enter, φεύγω, στέλνω το 6 μου, πάω μια βόλτα έξω στη φύση, γιατί χρειάζεται και μια καλή επαφή με τη φύση για να μπορούμε και να... Είναι αχολητικό κιόλας να περπατάτε στη φύση. Ξαναγυρίζουμε μετά από κάποιες ώρες και τι βλέπουμε. Βλέπουμε στο Home Mass Directory ότι έχουν δημιουργηθεί αυτά τα αρχεία όλα, βλέπετε, results, count, ij. Πάρα πολλά αρχεία. Πόσα αρχεία? Είχα ζητήσει 1000 αρχεία. 1000 αρχεία θα δημιουργηθούν με κάθε φορά αυτές τις τιμές i και j. Και εδώ δημιουργούνται τα αρχεία εξόδου. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι η αυτοματοποίηση δεν σταματάει μόνο στην παραγωγή των αρχείων εξόδου, αλλά έρχεται και ένα άλλο κομμάτι. Δεν ξέρω αν το έχω εδώ, αλλά εγώ προσωπικά το έχω φτιάξει κι άλλες και πέρα, που κάνουν parsing αυτά εδώ τα αποτελέσματα και με γραφικό τρόπο παρουσιάζουν τα αποτελέσματα. Τώρα δεν θυμάμαι αν το έχω στο επόμενο slide. Κάποια στιγμή όμως, σε μελλοντική διάλεξη, αν δεν το έχω τώρα, θα σας μιλήσω και για την αυτοματοποίηση του parsing, γιατί πρέπει να ξέρετε πώς να αυτοματοποιήσετε οποιοδήποτε στοιχείο του workflow σας, της ροής εργασίας σας, πρέπει να ξέρετε να την αυτοματοποιείτε, γιατί το μυαλό μας χρησιμοποιούμε και όχι χειρονακτικά σαν ρομποτάκια να γράφουμε τα ίδια και τα ίδια συνέχεια κτλ. Πρέπει να είστε στο επίπεδο της δημιουργίας script αυτοματοποίησης και όχι της καθεαυτού εκτέλεσης της κάθε εντολής. Επαναληπτική εξέλεση και batch scripting. Ό,τι παραλληλοποίηση όμως έχει ολοκληρωθεί, ωραία όλα αυτά. Δουλεύουμε. Πολύ καιρό παραλληλοποίησαμε κάτι. Παραλληλοποίησαμε όμως. Καταρχήν, η παραλληλοποίηση, μπορούμε να πούμε, δεν τελειώνει ποτέ. Μπορούμε συνεχώς να βελτιώνουμε κάτι. Βέβαια, από ένα σημείο και μετά, έχουμε αυτό που ονομάζεται στην αγγλική ορολογία diminishing results, δηλαδή αποτελέσματα που ελάχιστα επηρεάζουν. Δηλαδή, εκεί που θα είχαμε στην αρχή παραλληλοποίηση, π.χ. 16 φορές πιο γρήγορο, μετά μπορεί να έχουμε 0,0001% πιο γρήγορο. Πολύ λίγο. Από ένα σημείο και μετά δεν αξίζει να επενδύσουμε άλλο χρόνο. Καταρχήν, θα πρέπει τα αποτελέσματα της παράλληλης εκτέλεσης να είναι ακριβώς ίδια με τα αποτελέσματα της σειριακής. Και αυτό γιατί το λέω. Γιατί κάποιοι φοιτητές του παρελθόν, όταν δεν είχα δείξει αυτό το slide, παλιά δεν υπήρχε αυτό το slide, αν δείτε τη διάλεξη που έδινα το 2010, είχε πολύ λιγότερη πληροφορία, είχε θέματα μόνο τα θεωρητικά κυρίως, αλλά με τον καιρό, βλέποντας λάθη που κάνουν οι φοιτητές, βελτιώνω αυτή τη διάλεξη, προσθέτω και νέο υλικό. Τι γινόταν? Κάποιοι λοιπόν έπρεπε να υπολογίσει, για παράδειγμα, την διαφορά, το SNR, να το πω έτσι, στη συμπίεση ενός βίντεο. Δηλαδή, τους έδιναν ένα αλγόριθμο συμπίεσης βίντεο, τον παραλληλοποιούσαν και βγάζαν ένα αποτέλεσμα στο τέλος που σύγκρινε το αρχείο εξόδου του συμπιεσμένου βίντεο sequence σε μια περίπτωση που ήταν σειριακή εκτέλεση, που ήταν το SNR, signal to noise ratio, δηλαδή έβγαζε 32 για παράδειγμα, και στην άλλη περίπτωση με την παραλληλοποίηση πάλι έβλεπε ένα βίντεο συμπιεσμένο και έβγαζε ένα άλλο νούμερο, ας πούμε, που έπρεπε όμως να είναι ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή έβγαζε 32 σειριακός, έπρεπε 32 να βγάλει και το παράλληλο. Και κάποιοι λέγανε, επειδή κάναν κάποιο λάθος, αντί για 32 βγάζαν 35. Και έλεγε, το έκανα ακόμα καλύτερο από το σειριακό. Εκεί έβγαζε 32, το παράλληλο το βγάζει 35, που είναι τελείως άκυρο. Το θέμα δεν είναι να βελτιώσουμε τον αλγόριθμο. Πρέπει να βελτιώσουμε την ταχύτητα. Γιατί ο αλγόριθμος δεν τον είχαν βελτιώσει. Είχαν κάνει κάτι λάθος και τύχαινε σε αυτό το video sequence να έχει μια θετική επίδραση, αλλά σε όλα τα άλλα είχε δραματική πτώση. Γι' αυτό, γιατί, γι' αυτό είναι και το άλλο, ότι δεν το είχαν δοκιμάσει καλά. Δηλαδή το έβλεπαν σε ένα βίντεο sequence, ένα συγκεκριμένο input και θεωρούσαν ότι είχε γίνει για όλα τα input. Αλλά απαιτείται εξαντλητική δοκιμή. Γι' αυτό λοιπόν το hard requirement είναι ότι ό,τι βγάζει το σειριακό πρέπει να βγάλει το παράλληλο.
κάποιος αν σκεφτεί κάποια βελτιστοποίηση του αλγορίθμου, πρέπει να την κάνει και στο Συριακό, όχι μόνο στο παράλληλο και να πει ότι το παράλληλο είναι ακόμα καλύτερο από το Συριακό. Το παράλληλο πρέπει να είναι καλύτερο από το Συριακό γιατί έχει παράλληλες ροές. Και όχι γιατί έχει σκεφτεί έναν πιο έξυπνο τρόπο ίσως κάποιος στον αλγόριθμο. Θα πρέπει λοιπόν τα αποτελέσματα να είναι ακριβώς τα ίδια. Θα πρέπει ασφαλώς να κρατάει και λιγότερο το να παραλληλοποιήσει κάποιος ένα πρόγραμμα και να βάλει 16 επεξεργαστές και να διπλασιαστεί ο χρόνος εκτέλεσης με το ίδιο input, είναι λάθος. Η παραλληλοποίηση σημαίνει μείωση του χρόνου εκτέλεσης, δεν σημαίνει αύξηση. Και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη. Θα πρέπει η παραλληλοποίηση να εκτελείται για οποιοδήποτε αριθμό ranks, ranks και threads κτλ. Δηλαδή, κάποιος που έρχεται και συχνά λέει κάθε φορά ένας θα βρεθεί, που θα πει το παραλληλοποίησα, αλλά λειτουργεί μόνο για 8 διεργασίες. Δεν λειτουργεί για 10. Δεν λειτουργεί για 9. Αυτό σημαίνει bug για μένα, σημαίνει πρόβλημα. Δεν πρέπει να υπάρχει τέτοιος περιορισμός. Πρέπει να μπορεί να εκτελείται για οτιδήποτε διεργασία. Δηλαδή, αν κάνω MPI run και εγώ το δοκιμάζω πάντα με διάφορες τιμές. Δηλαδή, κάποιος που θα παραδώσει εργασία δεν θα αρκεστώ στο να τη δω για παύλανη 4, παύλανη 8 κτλ. Θα βάλω παύλανη 7, θα βάλω παύλανη 11, νη 21. Θα βάλω περιττούς αριθμούς, γιατί στους περιττούς αριθμούς συνήθως χτυπάει το bug. Να το ξέρετε αυτό, ότι πρέπει να δοκιμάζετε και περιττά ranks, όχι μόνο ζυγά. Κάποιοι αλγόριθμοι μπορούν συνεχώς να βελτιώνονται στην παραλληλοποίηση, αλλά πρέπει να έχετε στόχους. Γι' αυτό, δηλαδή από ένα σημείο και μετά, πια δεν θα έχει και πολύ μεγάλη σημασία το να πετύχετε ένα κλικ παραπάνω στην απόδοση. Και γι' αυτό, από ένα σημείο και μετά, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι φτάσαμε σε ένα ικανοποιητικό σημείο, κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Ενδεχομένως, ρωτήσαμε και τον καθηγητή μας αν υπάρχει κάτι παραπάνω που δεν έχουμε δει και να πάμε σε κάποιο άλλο πρόβλημα. Λοιπόν, σωστή μέτρηση της επιτάχυσης. Αυτό είναι το ένα το tip. Για να μετρηθεί η επιτάχυση θα πρέπει να υπολογιστεί ο χρόνος για την καλύτερη έκδοση του Συριακού προγράμματος. Αυτό σας είπα ότι επιλέγουμε το καλύτερο Συριακό, όχι το χειρότερο Συριακό. Δεν κλέβουμε. Το θέμα, και αυτό το λέω γιατί κάποιοι φοιτητές, το έχω στο παράδειγμα 2, κοιτάξτε τι κάνανε. Αυτό εννοώ τα πρώτα χρόνια όταν δεν βλέπανε αυτό το slide, αυτό το μπήκε μετά. Κάποιοι λοιπόν, συμφοιτητές σας της εποχής του 2010, είχαν βάλει το GCC, το compiler δηλαδή, το MPICC, με παράμετρο Παύλα O2 για τον παράλληλο κώδικα, που είναι μια παράμετρος βελτιστοποίησης, δηλαδή ο compiler βγάζει πιο γρήγορο κώδικα, το ξέρετε, O2 είναι optimization 2, ενώ το Συριακό το τρέχανε με O0, με μηδενική βελτιστοποίηση αυτόματη από το compiler. Και σύγκριναν και λέγανε, κοίταξε εδώ πέρα, το παράλληλο είχε 2 φορές πιο γρήγορο από το Συριακό. Ενώ δεν είχαν κάνει τίποτα στο παράλληλο. Απλώς είχαν εκτελέσει με παράμετρο compiler. Εννοείται μηδενίστηκαν αυτές οι εργασίες, γιατί το θέμα είναι να παραλληλοποιήσεις κάτι εσύ, όχι να βάλεις το compiler να εκτελέσει ένα Συριακό κώδικα με κάποια βελτιστοποίηση. Επίσης, αυτό είναι το στοιχείο, το παράδειγμα 2. Γι' αυτό σας είπα, πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Το θέμα είναι, δεν είναι να, σε μια εργασία που θα κάνετε να... Αυτό λέω για τους ελάχιστους, στους 100, 1-2 θα βρεθούν που θα το κάνουν αυτό. Να προσπαθήσουν να κοροϊδέψουν τους άλλους ή τον καθηγητή τους ότι πετυχαίνουν βελτιστοποίηση υπερβολική. Καταρχήν, θα τα ελέγξω όλα με... Σας είπα με corner cases, με ακραίες περιπτώσεις. Δεν θα βάλω μόνο το παύλανη 4, θα βάλω νη 5, νη 6, νη 21. Και δεύτερον, θα εξετάσω και το πηγαίο κώδικα ότι πράγματι έχει παραλληλοποίηση στις γραπτές εργασίες. Δηλαδή, δεν θα αρκεστώ στο ότι κάποιος θα δώσει ένα screenshot και θα λέει έχω speed up 100 και εγώ θα πω εντάξει, 100 το κατάφερες πολύ ωραία, πάρε 10. Δεν υπάρχουν αυτά. Υπάρχει, όπως ξέρετε, έλεγχος και προφορική εξέταση. Το θέμα είναι, θέλω να είστε δίκαιοι. Δεν θέλω να δίκαιοι εννοώ και με τον εαυτό σας και με τους άλλους. Να μην δώσετε πλασματικά νούμερα. Ξέρετε, υπάρχει και η ηθική στην έρευνα, που είναι το ότι παρουσιάζουμε ακριβώς τα αποτελέσματα όσο έχει
χωρίς να κλέβουμε. Δεν, δηλαδή το να πεις ότι αντί να έχω speed up 2 έχω 4, ενώ δεν έχει 4, είναι ηθικό παράπτωμα. Πρέπει να έχουμε λοιπόν κώδικα ηθικής και στην επιστήμη και στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Και όχι μόνο, τώρα στο μάθημα δεν έχει τη σημασία, αλλά εγώ λέω για μετά. Δηλαδή μετά όταν έξω στη ζωή πρέπει να έχουμε και να παρουσιάζουμε ως μηχανική τα αποτελέσματα ακριβώς, να μιλάμε την αλήθεια, να μην αλλοιώνουμε. Η επιτάχυση ποτέ δεν είναι μεγαλύτερη από τον αριθμό των επεξεργαστών. Εκτός από πολύ extreme καταστάσεις, σε πολύ ειδικά προβλήματα που δεν θα δούμε εμείς όμως. Δηλαδή κάποιος δεν μπορεί να πει το έτρεξε σε 2 επεξεργαστές και έχω επιτάχυση 18. Ξαναλέω βέβαια, σε πολύ extreme καταστάσεις, θα δούμε στη θεωρία, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, το οποίο οφείλεται στο ότι παραπάνω επεξεργαστές παίρνουν παραπάνω κρυφή μνήμη, άρα έχουμε καλύτερη χρήση των cash hits, των ευστοχιών της κρυφής μνήμης, αλλά αυτό δεν θα το συναντήσουμε εμείς. Σε προβλήματά μου περιμένω ότι κανείς δεν θα δηλώσει κάτι τέτοιο ή τουλάχιστον αν το δηλώσει θα πρέπει να είναι έτοιμος να το υποστηρίξει. Απαγορεύεται η παραποίηση αποτελεσμάτων. Αυτό, αυτό με την ηθική ταιριάζει. Γιατί υπήρξαν συνάδελφοί σας που τροποποίησαν αποτελέσματα. Δηλαδή, τους έδινε ένα κομμάτι input να το εκτελέσουν, το οποίο έκανε κάποιους υπολογισμούς στο τέλος για να εμφανίσει ένα νούμερο. Και αυτοί τι κάνανε. Δηλαδή, κοιτάξτε σε τι σημείο είχαν φτάσει. Ενώ εκτελούνταν σωστά όλος ο κώδικας, στο τέλος δεν εκτύπωνε printf το αποτέλεσμα, το είχαν σβήσει αυτή τη γραμμή και είχαν βάλει ένα printf κατευθείαν με την τιμή του αποτελέσματος. Δηλαδή, αντί να υπολογιστεί, ας πούμε, ένα νούμερο από τους έδωσα 1000 νούμερα και λέω υπολογίστε για παράδειγμα το μέσο όρο. Αντί να γίνουν οι πράξεις και τα λοιπά και να πει ο μέσος όρος είναι αυτός, κατευθείαν βάζανε printf, ο μέσος όρος είναι αυτός. Το οποίο είναι cheat. Το καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι καθαρά παραποίηση των αποτελεσμάτων. Και δεν επιτρέπεται σε ένα μηχανικό να παραποιεί τα αποτελέσματα. Εννοείται ότι απορρίφθησαν και αυτές οι εργασίες. Άρα λοιπόν δεν επιτρέπεται να κάνουμε τεχνικές που παραποιούν τα αποτελέσματα. Τον κώδικα είπαμε θα τον εξετάσω και πρέπει να προσέξετε να μην παραποιήσετε τον τρόπο υπολογισμού του τελικού αποτελέσματος. Λοιπόν, για καλύτερη παραλληλοποίηση, σας είπα, άμα θέλετε να πάτε παραπάνω επίπεδα, βελτιστοποίησης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αλγοριθμικούς μετασχηματισμούς. Αυτή τη διάλεξη, όπως σας είπα, θα την ανεβάσω στο YouTube. Γίνεται καταγραφή αυτή τη στιγμή και μπορεί κάποιος να ψάξει, δίνω εδώ και ένα δεσμό, αλλά μπορεί να ψάξει στο ίντερνετ, να ψάξει loop interchange, loop skewing, loop reversal, loop distribution fusion, loop tiling και loop unrolling. Αυτή είναι αλγοριθμική μετασχηματισμή. Μπορεί κάποιος να τους ψάξει στο Google και να δει πώς ένα κώδικα α με έναν μετασχηματισμό από αυτούς τον μετατρέπει σε μια άλλη μορφή και πώς γίνεται αυτό. Είναι παραδείγματα σε C κυρίως θα δείτε. Και από αυτούς τους αλγοριθμικούς μετασχηματισμούς μπορείτε να βελτιώσετε την απόδοση του συστήματος. Βέβαια, δεν θα επιτύχετε και καταπληκτική βελτίωση, γιατί η βελτίωση κυρίως αυτή που κάνουμε εμείς είναι σε πολλαπλές ροές εκτέλεσης. Πολλαπλά ranks, πολλαπλά threads και ούτω καθεξής. Αλλά κάτι θα σας δώσει και αυτό, κάποια της 100 συν θα σας δώσει. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σας πω για τα tips παραλληλοποίησης που κατά διαστήματα έχω συγκεντρώσει και θέλω τώρα να πάμε και στο άλλο σημείο. Το σημείο που αφορά γιατί, όπως δήλωσε κάποιος, δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε threads. Διαφωνώ και ας το δούμε μαζί. Καταρχήν, να σας πω ένα ρητό που διάβασα, το οποίο λέει, από paraphrase, δηλαδή δεν το είπα ακριβώς έτσι, αλλά μοιάζει πολύ. Ένας προγραμματιστής είχε ένα πρόβλημα. Σκέφτηκε, ξέρω πώς θα το λύσω. Θα χρησιμοποιήσω νήματα. Τώρα, ο προγραμματιστής έχει 2 προβλήματα. Αυτό είναι μια φράση στο ίντερνετ και το βρίσκουμε με διάφορες εκφάνσεις. Αυτό τι σημαίνει? Ότι εκεί που είχε ένα πρόβλημα, σκέφτηκε έναν τρόπο να το υλοποιήσει, αλλά του δημιουργήθηκαν 2 προβλήματα.
Γιατί είχε και το αρχικό πρόβλημα και μετασκεφτόταν το πρόβλημα της υλοποίησης. Δηλαδή είχε τελικά φτάσει σε μια κατάσταση πιο δύσκολη από την αρχική. Και αυτό εδώ πέρα, γιατί πρέπει να λέμε και το quote, να λέμε ποιος το είπε, πολύ συχνά το αναφέρουν αυτό στο ίντερνετ. Αυτό είναι σαν φράση γνωστή στο Slashdot και τα λοιπά. Ο Τζάμι Ζαουίνσκι, που ήταν από τους πρώτους Netscape engineer, γιατί μάλλον δεν ξέρετε τι είναι το Netscape, ήταν ο πρώτος browser ever στο World Wide Web, πριν από Firefox, πριν από Google και τα λοιπά. Ήταν ο πρώτος browser, δηλαδή τη δεκαετία του 90, με αυτό βγαίναμε στο ίντερνετ και ήταν πολύ καλός browser. Βέβαια, κάποια στιγμή εξαφανίστηκε, αλήθεια είναι, δεν θυμάμαι γιατί εξαφανίστηκε, μάλλον βγήκε το Firefox ή κάποια άλλη εταιρεία, αλλά εντούτοις ήταν ένας πολύ καλός browser. Λοιπόν, τι λέει αυτό το άρθρο? Λέει μη χρησιμοποιείς νήματα. Για να δούμε λίγο πόσο δίκιο έχει αυτός. Καταρχήν, λέει εδώ, ο άγνωστος συγγραφέας, και είναι άγνωστος γιατί ενδεχομένως δύσκολα θα υποστηρίξει. Αυτό είναι κάτι που, όπως λέμε στα αγγλικά, πολύ radical, πολύ δραστικό, πολύ ριζοσπαστικό το να πεις κάτι τέτοιο και εγείρει, και είναι και προβοκατόρικο και εγείρει επιθέσεις πολλές. Οπότε καλά κάνει αυτός τέλος πάντων και δεν είπε το όνομά του, γιατί σίγουρα θα λάβαινε πολλά hate mail. Λοιπόν, αυτός λέει ότι το multithreading, η πολυνημάτωση, είναι το χειρότερο λάθος στην ιστορία των υπολογιστών. Και όπως λέει, ρώτησε οποιοδήποτε έχει κάνει debug ένα πρόβλημα segmentation fault, είναι όταν ένα thread καταστρέφει μνήμη που ανήκει σε άλλο νήμα και προκαλεί ένα segmentation fault, δηλαδή μια κατάρρευση του προγράμματος, και race condition, είναι συνθήκες συναγωνισμού. Και θα σου πούνε ότι είναι πολύ δύσκολο, τέλος πάντων. Ναι, καταρχήν έχει δίκιο. Πράγματι, η πολυνημάτωση έχει το πρόβλημα ότι κάποιος, αν δεν προσέξει, μπορεί με το ένα νήμα να καταστρέψει μνήμη άλλου νήματος και να κάνει πολλά άλλα πράγματα. Αφού σας έχω πει, ιδιωτικές κοινώσεις σε μεταβλητές, μπορεί, αν δηλώσουμε λάθος μεταβλητές, λάθος κατηγορίας, δηλαδή εκεί που είναι ιδιωτική, την δηλώσουμε κοινώσεις, αν είναι κοινώσεις ιδιωτική κτλ., εμφανίζονται διάφορα προβλήματα. Θα τα δούμε όμως, δεν θα σας λείψουν αυτά τα προβλήματα στο OpenMP. Αναφέρει λοιπόν, δες το πρόγραμμα CPU σας, δηλαδή Task Manager, και αν δεν είναι στο 100%, τότε δεν πρέπει να χρησιμοποιήσεις νήματα. Με απλά λόγια, αν δεν έχεις ανάγκη για όλη την επεξεργαστική ισχύ, τότε, και το λέει εδώ, if your program is not CPU bound. CPU bound σημαίνει εξαρτάται από τον επεξεργαστή, δηλαδή έχει έντονες υπολογιστικές απαιτήσεις. Αν δεν έχει έντονες υπολογιστικές απαιτήσεις, τότε μην χρησιμοποιείς νήματα, κάνει κάτι άλλο. Έτσι λέει ο συγγραφέας εδώ. Εντάξει, και εγώ θα έλεγα, αν δεν χρησιμοποιείτε το επεξεργαστή σου πλήρως, πάρε και επεξεργαστή χαμηλότερης πολυπλοκότητας. Χαζομάρες βέβαια αυτά είναι εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται να έχουμε πάντα 100% CPU, ίσα-ίσα. Αν χρησιμοποιούμε συνεχώς το 100% του επεξεργαστή μας, τότε υπάρχει μεγαλύτερη φθορά στον επεξεργαστή και λόγω της θερμοκρασίας βέβαια, μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας και το καθεξής. Άρα δεν σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιείτε 100% επεξεργαστής, άρα ένα foul βρίσκω εδώ πέρα. Πάμε παρακάτω. Αναφέρει, ένα νήμα έχει πρόσβαση σε όλη τη μνήμη διευθύνσεων των άλλων νημάτων. Ναι, πράγματι, έχει. Και αυτό το έχουμε δει και στα λειτουργικά. Έχει, πράγματι, και αυτό βοηθάει και την επικοινωνία όμως. Είναι πολύ εύκολη επικοινωνία από νήμα σε νήμα. Αναφέρει, πρέπει να κάνει και το extreme pains, πρέπει να κουραστείς πάρα πολύ προκειμένου να αποφύγεις κατά λάθος να κάνεις κάτι άσχημο. Βέβαια, εγώ προσθέτω ότι αν βάλεις αμοιβαίο αποκλεισμό, όπως είχαμε δει στα λειτουργικά συστήματα, δεν παρατηρούμε ένα τέτοιο πρόβλημα. Απαιτείται λοιπόν, αυτός τώρα λέει extreme pains, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ίσως δεν παρακολούθησε ποτέ μάθημα παραλληλοποίησης, δεν πήρε σοβαρά την έννοια της παραλληλοποίησης. Μου φαίνεται ότι κάτι υπερβάλλει. Extreme pains, δηλαδή το να κάνεις
έξτρα, πολύ έξτρα κόπο για να αποφύγεις το ένα νήμα να καταστρέψει το νήμα του άλλου. Λάθος. Με αμοιβό αποκλεισμό. Επίσης λέει, αν είναι CPU bound, τότε χρησιμοποιείς διεργασίες. Και σου λέει, διεργασίες μάλιστα μπορείς να τις κατανείμεις και σε άλλα συστήματα. Βλέπουμε το OpenAPI που χρησιμοποιεί πολλές διεργασίες. Και σου λέει, είναι πολύ καλό μοντέλο για παρελοποίηση διεργασίες. Βέβαια, το θέμα με τις διεργασίες είναι ότι η επικοινωνία, η διαδιεργασιακή επικοινωνία είναι πολύ ακριβή. Η επικοινωνία από νήμα σε νήμα είναι πολύ πιο μικρή σε κόστος, έχει πολύ χαμηλότερο κόστος. Άρα, αν είμαστε στο ίδιο σύστημα και το ίδιο κώδικας, παράδειγμα, είμαστε στον ATLA, που έχουμε 24 επεξεργαστές, το HPC. Αν δημιουργήσουμε 24 επεξεργαστές, 24 διεργασίες από τη μία, εκτελέσουμε ένα πρόγραμμα και το ίδιο πρόγραμμα το παραλληλοποιήσουμε με 24 νήματα και υπάρχει βέβαια επικοινωνία. Αν δεν υπάρχει επικοινωνία, τότε δεν μιλάμε καν για παραλληλοποίηση. Αν υπάρχει όμως επικοινωνία, τότε τα 24 νήματα θα υλοποιήσουν πολύ πιο γρήγορα τον κώδικα μας και θα τον εκτελέσουν και θα βγάλουν το αποτέλεσμα από ό,τι 24 διεργασίες. Γι' αυτό, ναι, με τις διεργασίες μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τους επεξεργαστές μας. Έχει δίκιο εδώ, μπορούμε να τους επεξεργαστούμε, να τους χρησιμοποιήσουμε. Αλλά χάνουμε. Κάθε φορά που κάνουμε send και receive για να στείλουμε επικοινωνία, κάθε φορά που κάνουμε οποιοδήποτε μηχανισμό που χρησιμοποιούμε για διαδικασία και επικοινωνία, υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. Σίγουρα μια τάξη μεγέθους μεγαλύτερη από ότι αν είχαμε επικοινωνία από νήμα σε νήμα. Γιατί από νήμα σε νήμα έχουμε κοινό χώρο διευθύνσεων, κατευθείαν γράφουμε σε μια κοινή μεταβλητή και έχουμε αυτή την επικοινωνία. Άρα, αυτό το πρόβλημα λοιπόν που αναφέρει, ναι, γίνεται με πολλές διεργασίες, αλλά χάνουμε σε ταχύτητα. Αν θέλουμε να πετύχουμε την καλύτερη παρελοποίηση, θα πάμε στο ίδιο σύστημα σε νήματα. Με τα νήματα θα πετύχουμε πολύ καλύτερη επιτάχυση από ό,τι με διεργασίες. Και όπως αναφέρει και εδώ, όλοι οι κώδικες έχουν bugs. Ασφαλώς θα πρέπει να ξέρουμε πώς να κάνουμε debugging. Εντάξει, αυτό δεν είναι λάθος. Δηλαδή, έχει πει κάποιες αλήθειες, αλλά αυτό που πρέπει να συγκρατήσουμε είναι τα νήματα είναι δύσκολα, γιατί μπορεί από ένα νήμα να καταστρέψουμε ένα άλλο, αλλά με τα νήματα επιτυχάνουμε ακόμα καλύτερη χρονοβελτίωση από ό,τι με τις διεργασίες. Όμως, δεν πρέπει να ξέρουμε μόνο τα νήματα, πρέπει να ξέρουμε και παρελοποίηση με διεργασίες. Γι' αυτό και έχω επιλέξει στο εργαστήριο, ξεκινάμε με OpenAPI, να καταλάβουμε την έννοια της διεργασίας, να αποκτήσουμε μια οικειότητα με την παραλληλοποίηση και μετά να πάμε σε νήματα που εκεί θα πρέπει να προσέξουμε λίγο παραπάνω να μην καταστρέψουμε με το ένα νήμα το address space της διεργασίας μας. Αυτό λοιπόν το αρχείο που μου είχε δώσει κάποιος από εσάς να το σχολιάσω και είμαστε έτοιμοι για το quiz. Συνδεθείτε λοιπόν στη σελίδα του quiz, πάω να το ανοίξω, να κλείσω εδώ αυτά εδώ τα PowerPoint και συνδέεστε βέβαια στο quiz. Υπενθυμίζω την Δευτέρα κανονικά έχουμε μάθημα το πρωί, 9 η ώρα και κοιτάξτε, κλείσαμε αυτή τη βδομάδα και ανοίγουμε την άλλη. 9 η ώρα κλείνουμε τώρα, σε 9 η ώρα το πρωί και η Δευτέρα θα έχουμε μαζί μάθημα πάλι θεωρία. Λοιπόν, πάμε quiz. Πού είναι το quiz? Εδώ είναι το quiz. Ωραία. Λοιπόν, καθώς βάζω τα στοιχεία σύνδεσης, 15 δευτερόλεπτα, περιμένω να μου δώσει το OK. Θα κλείσω βέβαια την καταγραφή, μόλις ξεκινήσει το hall. Για να δούμε. OK, μπορείτε να συνδεθείτε. Σε αυτό το σημείο θα κλείσω την καταγραφή. Παραμένω κοντά σας για την ολοκλήρωση του quiz.